Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Σκεφτώ του αναβάλω πάλι τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, τη Λέα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπαίνετε στο
listoparto.gr, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο, να το λύσετε και να το πάρετε και να δώσετε μια και καλή λύση για το ανταλλακτικό το οποίο αναζητάτε από ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών όπου υπάρχει εκεί. Μην ξεχνάτε και το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια, το οποίο έχει μια αποκλειστική προσφορά, καθώς κερδίστε τώρα 10 ευρώ για τις αγορές του σούπερ μάρκετ αυτής της εβδομάδας με ένα απλό κλικ. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr και αποκτήστε δωρεάν έκπτωση 10 ευρώ για τις αγορές από το σούπερ μάρκετ Αφροδίτη με 21 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Δείτε τώρα το κουπόνι στην κατηγορία δώρα επιταγές, εκτυπώστε το δωρεάν και παραδώστε το ταμείο και κερδίστε έξυπνα με ένα κλικ 10 ευρώ. Καλά ακούσατε. Μία μοναδική προσφορά των σούπερ μάρκετ Αφροδίτη και του goldmall.gr. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, παίζει μεγάλη μπάλα φέτος το καλοκαίρι με μεγάλες προσφορές, καθώς είτε θέλετε να αγοράσετε Kia, είτε θέλετε να αγοράσετε Hyundai, είτε θέλετε να αγοράσετε Skoda, μπορείτε να πάτε τώρα να το κάνετε δικό σας και να κερδίσετε το καύσιμο για ένα ολόκληρο καλοκαίρι εντελώς δωρεάν. Να κινήσετε δηλαδή με την βενζίνη ή το πετρέλαιο πληρωμένο από την νησιά της Μπαλοδήμος. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο ή σε ένα τηλέφωνο στο 2310-596-596 που μπορείτε να μάθετε πολλά, μα πάρα πολλά περισσότερα. Μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, χρησιμοποιείτε τα καλύτερα λιπαντικά, τα οποία δεν είναι άλλα τα λιπαντικά VEG, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στο κινητήρα σας μία ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά VEG γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές οχημάτων, JH, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά VEG είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά VEG. Λοιπόν, θα συνδεθούμε εντός δευτερολέπτων με το Κλεάνθης Βικελίδης με την παρουσίαση του Πάκο Ερέρα, του νέου προπονητή, του Ισπανού προπονητή, ο οποίος έχει έρθει για να είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας του Άρη. Έχουμε και πολλά να πούμε αργότερα από το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε λίγες ημέρες, μέχρι την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου και πολλά ακόμη τα οποία πιστεύω ότι απασχολούν την επικαιρότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Κατά κύριο λόγο, το ποδόσφαιρο το οποίο θα ζήσει μεγάλες στιγμές στα γήπεδα της Ρωσίας με το Μουντιάλ το οποίο έρχεται, το περιμένεις να είναι μεγάλες στιγμές ή όχι? Όχι. Επειδή είσαι φύση και θέση απεσιόδοξο ή κάτι άλλο? Όχι, επειδή στη ζωή μου είμαι απεσιόδοξο και βλέπω το απεσιόδοξο να έρχεται και δεν το βλέπω χαρούμενο. Γενικά το ποτήρι το βλέπω στη ζωή μου άδειο και δεν το βλέπω γεμάτο. Okay. Εσύ τώρα με αυτό το σκηνικό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με αυτή την ότι δεν βγαίνουν παιχταράδες. Ψάχνουμε με το μυρογνωμόνιο να βρούμε ένα μεγάλο παίχτη. Να πάμε, είναι να πάμε λίγο στο Στράτζελ. Στράτζελ, γιατί να πάμε στο Στράτζελ? Γιατί έχει Πάκο Ερέρα. Πάκο Ερέρα. Ναι. Πάνω όπου θες. Γιώργο. Καλησπέρα από την Ελισσότη που κλείνει. Ξεκίνησε. Ναι, ναι, έχει ξεκινήσει. Αφήνω το κινητό μου. Ωραία. Είμαστε έτσι. Ερωτήσεις και στη συνέχεια είναι στην διάθεσή σας και ο συνεργάτης ο κύριος Ντε Ανδρές. Λοιπόν, δίνω τον λόγο πρώτα στον κύριο Ερέρα. En español, ¿no? Okay, lo primero es agradecer el interés de Aris por que yo esté aquí.
en un principio para mí no estaba en mi cabeza, en mi pensamiento tomar esta decisión, pero el interés que Aris mostró, ver el calor del estadio con sus fans, me atraía, y después el poder mostrar seguramente algunas cosas distintas, no ni mejores ni peores, sino distintas en fútbol, también me atraía el poder mostrarlo en un país diferente al nuestro, y seguramente con un fútbol parecido. Todo eso ha hecho que yo valorara seriamente esta opción y después decidiera que sí, con muchísima ilusión, para venir aquí y trabajar todos los días para el equipo. Μαντρέα, ο κύριος Ερέρα, ότι ευχαριστώ καταρχάς τον Άρη για το ενδιαφέρον του προς εμένα. Δεν ήταν στην αρχή στις σκέψεις μου το ενδεχόμενο και η απόφαση αυτή να έρθω εδώ. Όταν όμως είδα το πόσο έντονο ήταν το ενδιαφέρον του Άρη, σε συνδυασμό επίσης με εικόνες από το στάδιο, τη ζεστασιά που βγάζει αυτό το στάδιο και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, αποφάσισα να πω το ναι και να έρθω σε μια ομάδα που είναι εκτός της πατρίδας μου. Αξιολόγησα θετικά αυτή την πρόταση και κατέληξα σε μια απόφαση για την οποία είμαι χαρούμενος. Ερωτήσεις, κύριε. Bienvenido, señor Herrera. Gracias. Si hubiera dar a los periodistas un pronto plano de que de comunicaciones que tenía con el presidente y especialmente sobre jugadores que van a venir al equipo o jugadores van a fuirse del equipo. Bueno, con el presidente ha habido una comunicación fluida desde hace un mes. Hemos tenido un par de reuniones. El interés que ha mostrado ha sido importante para mí y he decidido venir aquí porque también entiendo que es un reto y a mí me gustan los retos. En cuanto a jugadores, en este momento, ya en mi casa hace una semana, los últimos tres días, cuando estaba confirmado que yo estaría aquí, he trabajado en la plantilla, en el grupo. Estos días que llevo aquí, estos tres días igual, pero sin nada concreto, sino simplemente tener información del grupo que hay, de la plantilla que hay, y informarme de los jugadores. También, lógicamente, he trabajado en estos días en las posibilidades de futuros jugadores para Aris, pero de momento lo único que hay es información, nada más. Lo único que yo tengo es información, nada más. Μας λέει ο κύριος Ερέρα ότι πριν από ένα μήνα έγινε η πρώτη επαφή με τον κύριο Καρυπίδη. Ακολούθησαν δύο-τρεις συναντήσεις και συζητήσεις ακόμα. Θεώρησε πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον
του κυρίου Καρυπίδη και αποφάσισε έτσι να έρθει στον Άρη. Nada más. Μας λέει ο único que yo tengo es información, nada más. Μας λέει ο κύριος Ερέρα ότι πριν από ένα μήνα έγινε η πρώτη επαφή με τον κύριο Καρυπίδη. Ακολούθησαν 2-3 συναντήσεις και συζητήσεις ακόμα. Θεώρησε πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον του κυρίου Καρυπίδη και αποφάσισε έτσι να έρθει στον Άρη. Αποτελεί ένα στίχημα και γι' αυτόν η θητεία του στους κίτρινους και λέει ότι του αρέσουν τα στοιχήματα. Και τώρα όσον αφορά από άποψη ρόστερ, την τελευταία εβδομάδα και το τελευταίο τρίμερο που βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη συλλέγει πληροφορίες για το υπάρχον ρόστερ, οπότε δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο μέχρι στιγμής. Συλλέγει πληροφορίες για το υπάρχον ρόστερ και τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να υπάρχει έτσι και μια συλλογή πληροφοριών για παίκτες που θα έρθουν στην ομάδα. Το μόνο που υπάρχει όμως μέχρι στιγμής, το επανέλαβε, είναι πληροφορίες και τίποτα άλλο. Γιάννη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τον Κόμπους είναι την προηγούμενη φορά που ο Άρης δημιούργησε ένα ισπανικό μοντέλο. Ήταν αρκετοί Ισπανοί ποδοσφαιριστές και έπαιξε αρκετά ενδεικτικό ποδόσφαιρο. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν ο ίδιος μπορεί να μας πει ότι στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο σύνολο, δηλαδή μια ομάδα η οποία θα παίζει καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο. Και κατά δεύτερο λόγο, αν θα πρέπει να περιμένουμε πολλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Ναι. Άρης, ταινία εν ουν περίοδο εν ελ πασάδο. También un equipo con un entrenador español y jugadores españoles y jugó un tipo de fútbol atractivo. Así la pregunta es si usted tiene una misma idea en su cabeza sobre el equipo y si el equipo también vaya a tener muchos jugadores españoles. Pregunto, ¿el entrenador era Quique Hernández o...? Quique Hernández, señor Quique Hoyos. Quique Hernández es mi amigo en el tiempo, en el fútbol. ¿Ok? Lo primero es que cuando yo tenía esta opción de venir a Aris, yo he hablado con Quique Hernández. Y Quique me dijo, no te lo pienses. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que Quique y yo tenemos una idea parecida en cuanto a filosofía de fútbol. Para mí no es importante en el primer momento si el equipo juega 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Para mí no es importante. Para mí es importante tener buenos jugadores. Y a partir de buenos jugadores, intentar formar una idea, un sistema. Puede ser lo que he comentado antes, 4-4-2, 4-3-3, pero primero tener buenos jugadores. Después es mi trabajo el ponerlos en el campo. Pero la filosofía, al final, es lo más importante. Sea un sistema o sea otro, la filosofía en mi cabeza siempre es, por supuesto, lo primero es intentar ganar y intentar ganar a través de un fútbol ofensivo y un fútbol que también agrade, también guste, porque yo soy el primero que quiere divertirse desde el banquillo, desde el banquillo, ¿sabes? ¿Entiendes? Uh-huh. Soy el primero que quiere disfrutar con buen fútbol, pero si estamos jugando un partido y para ganarlo yo pienso que hay que ser distinto en un momento determinado, no voy a dudar en hacerlo por ganar ese partido, pero la filosofía mía
es seguramente muy parecida a la de Quique en ese sentido. Μας λέει ο κύριος Ερέρα ότι είναι φίλος του Κίκ Ερνάντεθ, μίλησε μαζί του πριν έρθει στον Άρη και του είπε να μην σκεφτεί καθόλου και να πάρει την θετική απόφαση να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία γύρω από το ποδόσφαιρο και αυτό που είπε ο κύριος Ερνάντεθ είναι ότι δεν έχει σημασία αν θα υιοθετηθεί ένα σύστημα 4-4-2 ή 4-3-3. Αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να έχει καλούς ποδοσφαιριστές στα χέρια του. Και η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του είναι ότι θέλει να κερδίζει παίζοντας ένα επιθετικό ποδόσφαιρο και ένα ποδόσφαιρο το οποίο επίσης θα είναι ελκυστικό στον κόσμο. Είπε επίσης ότι ο πρώτος που θέλει να διασκεδάζει από τον πάγκο βλέποντας την παραγωγή ποδοσφαίρου στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτός. Βέβαια, στο βωμό του να έρθει μια νίκη δεν θα διστάσει κάποιες φορές να αλλάξει τη βασική του φιλοσοφία, όμως παραμένει ως βασική φιλοσοφία το επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Tenía una segunda pregunta. Spanish players. Nosotros estamos trabajando toda la semana en hablar con diferentes personas, hablar con diferentes jugadores, intentar conseguir los mejores jugadores para el club. Para Aris y lógicamente para mí es más fácil poder hablar con algunos jugadores españoles que estén dispuestos a venir. A veces será posible, a veces no será posible, pero lo intento y no me importa el poder traer jugadores de otros países como puede ser Argentina o como puede ser países de Europa, y si me pongo un poco en manos del club, en manos de Aris, por si para el club, para la entidad, es mucho más fácil que para mí encontrar algún jugador de griego local, que también me parece importante, porque creo que es muy importante. Por lo menos yo pienso así, que una parte, una gran parte de la plantilla sea local, sea de aquí. Sí, bueno, λέει ο κύριος Ερέρα ότι μιλάμε με διάφορους ποδοσφαιριστές, θέλουμε να φέρουμε τους καλύτερους δυνατούς στην ομάδα. Φυσικά είναι και επιθυμία του να υπάρχουν Ισπανοί ποδοσφαιριστές, όμως δεν θα τον πείραζε αν κάποιοι παίχτες που είναι αποδεδειγμένα καλοί έρθουν και προέρχονται είτε από την Αργεντινή για παράδειγμα είτε από κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγγνώμη. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχουν ποδοσφαιριστές γηγενείς, γιατί ο Άρης είναι ομάδα από την Ελλάδα, οπότε είναι εξίσου σημαντική η παρουσία στο ρόστερ Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Μιχάλη. Ποιος είναι ο στόχος στον οποίο καταλήξατε με τον κύριο Καρυπίδη να προκάνω αυτή τη χρονιά? Cuál es el objeto del Ares después de discusión de usted con el presidente? ¿Cuál va a ser el objeto del Ares para la etapa que viene? El presidente, yo creo que las conversaciones que he tenido con él tiene mucha ilusión por poder organizar un equipo que nos tenga lo más arriba posible. Mi objeto es estar lo más arriba posible. Y es lo que hay en mi cabeza. Ahora mismo no sé al final qué jugadores tendremos, todavía no lo sé, pero yo siempre intento que mis equipos jueguen a estar arriba. Arriba no soy capaz de decir posiciones porque no tengo tanta información de los demás equipos y de la liga,
pero prometo que en este mes yo voy a estar informado de todo, voy a saber cómo es cada equipo, y jamás pienso en otra cosa. Juguemos, contra quién juguemos, sin dar nombres, los más importantes, que en ganar. Es lo que pienso siempre. Y espero saber trasladárselo a los jugadores para que cada partido salgamos con esa ambición. Al final, ¿dónde estaremos? Seguramente sea nuestra culpa. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είπα ότι ανεξαρτήτως αντιπάλου, εγώ θέλω πάντα να κερδίζω. Οπότε στο τέλος θα δούμε πού έχουμε φτάσει. Η διάθεση που είδε από τον πρόεδρο και η διάθεση να βοηθήσει ώστε να αποκτήσει ο Άρης την αντίστοιχη δυναμική, αλλά και η δική του φιλοσοφία, είναι να φτάσει ο Άρης όσο πιο ψηλά γίνεται. Βέβαια, δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα με θέσεις, π.χ. στην τρίτη θέση ή στην πέμπτη. Δεν ξέρω πού, καθώς ακόμα καταρχάς δεν έχει στα χέρια του ολοκληρωμένο το ρόστερ της νέας σεζόν. Όπως επίσης δεν έχει και πληροφορίες ακόμα για τις άλλες ομάδες και γενικότερα για το πρωτάθλημα. Στο μήνα που τρέχει θα συλλέξει πληροφορίες ώστε στη συνέχεια να μπορεί να μιλήσει έτσι και με πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Γιάννη. Ναι, λοιπόν, αν δεν γίνονται υπάρχουν φωτογραφίες του κόσμου του Άρη, είμαι σίγουρος ότι έχει δει και διάφορα στα βίντεο. Είναι ένας κόσμος πολύ ιδιαίτερος που ταυτίζεται με την ομάδα. Ο ίδιος είναι έτοιμος να ταυτιστεί με τον κόσμο και να δώσει έτσι το συνέστημά του, την καρδιά του, για να γίνει ένα με αυτή την ομάδα που έλειψε 4 χρόνια. Υπάρχει μεγάλο πάθος, μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα, μεγάλη δίψα για κάτι καλό. Mm-hmm. Η ομάδα και ο ίδιος να ταυτιστούν, να γίνουν ένα με αυτό το κόσμο. Αλλά εδώ ρε, εκεί οι φωτογραφίες del. Del seguidor del Ares es un ambiente con pasión, es un ambiente que seguramente va a tener presión en el equipo porque estaba por 4 años en las categorías inferiores. La pregunta es si usted y todo el equipo está listo de unificarse con la gente y con sus deseos y sus impresiones. Nosotros, los que estamos aquí, sí. Los que tienen que venir y los jugadores que continúan, espero que también sea así. Y si no, es nuestra obligación hacerles entender de nuestra responsabilidad, precisamente con la afición. Sí es cierto que al final hay una doble cuestión, es los jugadores que son capaces de abstraerse a la presión, ¿entiendes? Abstraerse a la presión porque hay dos tipos de presión, una de la raya del campo para afuera y de la raya del campo para adentro. Y los jugadores tienen que entender que de la raya del campo para adentro, lo que se está viviendo fuera es magnífico. Pero hasta ahí, nosotros estamos jugando el partido y tenemos que tener una presión distinta para unificar las dos presiones. Αυτό που λέει ο κύριος Herrera είναι ότι αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό λοιπόν, στους ποδοσφαιριστές. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι από την συνέντευξη του Πάκο Herrera. Πώς και δεν πέθανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ήσυχο πρόσκειται. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάτε κάνα νοσοκομιακό εκεί πέρα δίπλα. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα και τον Άγιο και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Τηλεφωνείτε εκεί στο 85-27-27 για οτιδήποτε αφορά κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Ενώ πάτε στη Δελφόνα και τον Άγιο και Μάρκο Μπότσα Αργωνία, προκειμένου να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή οτιδήποτε άλλο αφορά κλειδαρά, όπως έλεγα πριν. Κωστή μου, πώς τον άκουσες τον Herrera? Έτοιμο να πεθάνει. Πώς τον άκουσα. Έβγαινε η ψυχούλα του. Αυτός άμα πιάσει τώρα κανένας Νοέμβριος, Δεκέμβριος και πιάσει τα κρύα. Τι. Έλεγα για το δικό σου το πνευμόνι. Το δικό σου το πνευμόνι είναι πνευμόνι Λαμπορκίνι. Μπροστά σε αυτόν. Μία λέξη έλεγε.
10 ανάσεις έπαιρνα. 64 χρονών. Βρε, δεν πάνε και 34. Η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Δεν τον βλέπω. Πάει, άκου μηνύματα. Αυτός άμα μπει, αυτός άμα μπει στην τούμπα και αρχίσουν οι μαμελούκοι και γαυγίζουν. Δεν τον βλέπω καλά. Πάει εκπομπή, μήνυμα. Πώς μιλούσε ο Νταλάρας σε κάτι συνεντεύξει. Και έγινε ψυχού του. Έγινε ψυχού του. Πάει και ο Νταλάρας, άστο να. Πάει και ο Νταλάρας. Νταλάρας άμα πεθάνει θα αφήσει δισεκατομμύρια ρε. Νταλάρας. Πάει και ο Νταλάρας. Τι μοιάζει. Πρέπει να λυπηθώ τον Νταλάρα. Είμαι ο κληρονόμος του. Άμα είσαι ο κληρονόμος του. Κληρονόμος. Θα σε ενδιέφερε. Λοιπόν για τον Παύλο τον Γιανακόπουλο. Έχει τέτοιες εκπομπές και σας βλέπω να σας περνάει μέχρι και αυτός. Ποιος είναι αυτός. Γιατί το κάνω διαφήμιση. Γιατί το διαβάζει. Γιατί μπορεί ο ίδιος. Για να μην με το διαβάζει καθόλου. Χρειάστονα να μείνουμε την όρεξη. Ο Πάκο όταν λέει του αρέσουν τα στοιχήματα και έχουν χορηγό, την πέταρ υπομόνω να φέρει το να κερδίσει με τον ΠΑΟΚ. Τι φωνή είναι αυτή του Ερέρα με τα φρεναρίματα. Ο Αρτανιάδης της Ισπανίας κλαίω. Πάει η εκπομπούλα με τον Άρη, πώς τα λες. Γουστάρα με τέρμα χθεσινή μαρμίτα, σήμερα έχει λαϊκό δικαστήριο. Όχι, τίποτα δεν έχει. Πονάει η πλάτη μου. Είμαι γέρος. Πάνω στο Γιακουμίδη θα την βγάλω. Τέλος, Σεπτέμβριο τώρα. Εμένα, άλλο προβληματικό, εσύ πονάς. Εσύ. Πήγαμε γυμναστήρια. Μετά νομίζω ποιο είναι πιο βλαμμένο τώρα. Κάτσε, ακούστηκε κράκ να πούμε στην πλάτη. Και σε μένα τι εννοούσε, τι ακούστηκε κράκ. Εσύ τα ήθελε και τα έπαθε, γιατί δεν θα κάνει πλοζόν. Τι να κάνω. Πλοζόν. Μπλοζόν λέγεται βρε φελέ. Τι πλοζόν. Πλοζόν έκανε. Μύπη, μπλοζόν. Μπλοζόν. Ναι. Έχει το όπω έκανε, έσπασε. Ακού το φελό. Ο φελό πήγα κάτι. Το πλαστικό πήγα κάτι. Έκανε με το μυροφορή πλοζόν. Και με λέει ο Δερμιτζάκη. Επέμενε λέει ο κόκκινο. Και τον έλεγε ο Μυροφορίδης, άσε ρε Γρηγόρη, όχι θα χτυπήσουμε μπέναλτι και θα κράψουμε ένα τραπέζι. Άσε τώρα με λέει ο Δερμιτζάκης, δεν ήθελε ο Μυροφορίδης, επέμενε λέει ο κόκκινος. Ο Παύλος δεν είπε τίποτα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Όχι λέει, επέμενε σε εσύ λέει. Εγώ έπαιρνα, ναι. Επέμενε. Τι να σε κάνω. Φτιάξτε τα μικρόφωνα που θέλετε, συνέντευξη απίθανη λέει. Βγάλαμε τα αυτιά μας και μας στέλνει στον Αγύρι. Τελικά τι άκουσες κόκκινε. Δεν άκουσα. Δεν άκουσε. Είναι τόσο πολύ αγαπάει τον Άρη εδώ και τα λοιπά. Ούτε άκουσε τη συνέντευξη. Εγώ θα μιλήσω όταν πρέπει. Τεμπελχανίο, θα μιλήσω όταν πρέπει να πω. Καλησπέρα, τι νύστε είναι αυτή. Πω πολύ έτοιμο να μου φύγει το τιμόνι. Φτιάξτε ένα χαμομήλι να καταλάβουμε τίποτα από αυτά που λέει. Ο Ερέρα. Γρηγόρη και ακούω σας ακούω καθημερινά, λοιπόν, και μ' αρέσει. Η αμετάδοση όμως σχολείων, συνεντεύξεων, προπονητών, ανεξαρτήτως ομάδας, νομίζω ότι δεν είναι λόγος να μεταδίδεται και να χάνετε εκπομπή σας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τις βρει και να τις μάθει. Τι εσύ μπορεί να γίνει. Μια φιλική άποψη από έναν καθημερινό ακροατή. Είναι ευγενική. Όχι, λέει. Έχετε εκεί πέρα πληρώνετε οι χολύπτες. Ωραία. Πάρτε συνέντευξη τύπου 50 λεπτά. Κάνε ένα copyright, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα. Πάνε στην εκπομπή του Κανελάκη. Αδά μα τα απεστράψαμε. Ενημερωτική εκπομπή, πέτατα και τελείωσε. Μα ζαλίζει. Εσά δεν σα ακούμε για να ακούμε τον Ερέρα εδώ πέρα. Άλλος αλήτης. Και το Χερέρα. Άλλο αλήτη αυτό. Ναι. Αυτό δεν τη βγάζει τη χρονιά ούτε για πλάκα. Τι από γιατρό σε γιατρό να τον τρέχουν. Ένα τώρα με πήρε ο μπαμπούλα τηλέφωνο. 20% με λέει. Τι 20%? Απρομήθεια, άμα το στείλω. 20%. 20%. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, φίλε. Καταρχήν, ποιο από την οικογένεια του Άρη θα σου δώσει κηδεία. Ποιο από την οικογένεια? Του Άρη. Άμα του δώσω εγώ το 5%. Πώς θα. Και πόσο μπορεί να κοστίζει μια κηδεία για να τα βάλουμε και κάτω. Να δούμε τι συμφέρει. Ρε. Άμα το θάψουν στην Ισπανία, έχει και τα αεροπορικά δεξιά. Κανένα εξάρι θα είναι. Κανένα εξάρι. 6.000. 2.612, αλλά 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ. Άμα του δώσω εγώ ένα 400 δεν μου τη δίνουν, δεν λε. Άνετα. 400 είναι παραπάνω. 400 ευρώ. Κρατήσω εγώ 800. Ο μπαμπούλας μου δίνει 15% την κηδεία. 30% πήγες τώρα. Ανέβασε την προσφορά. Ρε παιδάκι μου, τώρα ανάλογα τι κηδεία είναι. Εντάξει. Δηλαδή ανήκει και ουίσκι μαύρο και τέτοια. Κοίταξε τώρα, άμα θέλει να ανάψει ο άλλος τον τρούλο. 10 φώτα. Ο άλλος μπορεί να θέλει να τον ψάλουν 40 φώτα. Άστο να μιλήσουμε για ευχάριστα. Για ευχάριστα. Να μιλήσουμε για το θάνατο του Παύλου Γιανακόπουλου. Ναι, ο Παύλος Γιανακόπουλος. Λοιπόν, να μιλήσουμε σοβαρά. Όχι, όχι, θα σου πω εγώ ένα ακούσαμε, πράγμα. Ακούσαμε καταρχήν. Να πω δύο πράγματα. Δύο κουβέντες και τις συνεχίζεις. Εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνώρισα ποτέ, επειδή έχω ακούσει διαφόρους να λένε ότι. Δεν μπόρεσε να τον δανκώσει. Πολλούς δεν έχω γνωρίσει, ρε. Και αρκετούς έχετε για να τους γνωρίσω. Εντάξει. Είναι και συγκυρία. Λοιπόν, δεν τον γνώρισα ποτέ. Ξέρω ότι είναι πολύ πετυχημένος αυτό που έκανε. Ήτανε. Ήταν πολύ πετυχημένος αυτό που έκανε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αν με ρωτούσατε, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα Παύλο Γιανακόπουλο στην ομάδα Παγαβάου. Δηλαδή να έχει τέτοια τρέλα στο κεφάλι και να φέρνει κάτι Ντομινίκ Βίλκινς να κάνει συμβόλαιο τον κορυφαίο Έλληνα μετά καλή εποχή τον Δημήτρη Διαμαντίδη και να χτίζει μια ομάδα η οποία πήρε 6 ευρωπαϊκά τρόπαια, 6 Champions League. Εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα ναι. Παύλο Γιανακόπουλο. Από εκεί και πέρα
σαν αντίπαλες ομάδες οι υπόλοιποι, το να μην το γουστάρουν, το να τον βρίζουν όσο ζούσε ο άνθρωπος, και να είναι δικαίωμα του καθενός να λέει ό,τι θέλει. Αυτό. Μάλιστα. Διαφωνείς? Εγώ έχω άλλη προσέγγιση. Ακούω. Εγώ τους ανθρώπους, το είπα και χθες στη Μαρμίτα, το λέω και τώρα, τους κατατάσσω σε τρεις κατηγορίες. Δηλαδή. Σε αυτούς που πεθαίνουν και η κοινωνία χάνει ένα πολύτιμο στέλεχος από την ατζέντα της. Ναι. Ένας από αυτούς ήταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Σωστά. Μια άλλη κατηγορία είναι, πεθαίνει ένας άνθρωπος και η κοινωνία ούτε χαίρεται ούτε λυπάται, που πιθανό να είναι ένας από εμάς κοινός θνητός. Και υπάρχει και ο τρίτος, ο οποίος όταν ψοφάει, γιατί αυτός δεν πεθαίνει, η κοινωνία πανηγυρίζει. Λοιπόν, υπάρχουν τριών ειδών ανθρώποι για μένα. Αυτός που κλαίει η κοινωνία γιατί πρόσφερε. Ένας αδιάφορος που, εντάξει, πέρασε ούτε μύρισε ούτε βρώμησε. Και ο άλλος ο οποίος, να πούμε, ψοφάει, δεν πεθαίνει, γιατί η κοινωνία πανηγυρίζει, κάνουν κουλουτούμπες, γιατί έφυγε ένα κάθαρμα, ένας ελληνός που δεν άφησε τίποτα και μόνο ζημία δημιούργησε αυτή την κοινωνία. Ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος ανήκει στην πρώτη κατηγορία και πραγματικά, γιατί εγώ ακούω πολλούς όταν πεθαίνουν και βγαίνουν και λένε υποκριτικά λόγια στο Γιαννακόπουλο, δεν άκουσα υποκριτικό σχόλιο και σάλιο κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν φεύγεις από αυτόν τον κόσμο. Άμα πούνε, ξέρω εγώ, ξεβρώμησε ο τόπος, δεν είναι καλό. Άμα πούνε, έφυγε ο καημένος ο Κωστάκης, ο Γρηγοράκης, Θεός χωρέσου, ξέρω εγώ κτλ. Ούτε ήρθες, ούτε βρώμησες, ούτε μύρισες, ούτε ενόχλησες, ούτε δημιούργησες θέμα στη γη. Και ο άλλος είναι ο Άρχοντας που φεύγει και η κοινωνία λέει απώλεια για την κοινωνία μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι γιατί. Φυσικά υπάρχουν κάποια γιατί. Ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Έζησε. Έζησε. Προσέφερε. Προσέφερε. Πέτυχε. Πέτυχε. Σαν επιχειρηματίας. Σαν παράγοντας. Πέτυχε και εκεί. Όχι, πέτυχε σαν επιχειρηματίας. Ναι. Έτσι. Έδωσε δουλειά σε κόσμο. Έτσι. Που το χάρηκε πολύ κόσμο σε αυτό το πράγμα. Δεν ακούς κάτι κακό από τους εργαζόμενους που είχε. Όπως και ακούς και πάρα πολλά από τους οπαδούς της ομάδας του. Και από αντιπάλους. Και από αντιπάλους. Κυρίως από οπαδούς της ομάδας του. Έτσι. Λοιπόν, άρα ο άνθρωπος όπως και τα διάφορα παλαβά. Είναι απώλεια. Δεν ξεχάσω ποτέ την ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται με το παλικάρι, με το παπάκι. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Τον έβγαλε ένα πεντοχίλιαρο. Ρε, το έχουμε πει και σταμάτησε στην επόμενη στάση και πήγε και το πήγαν αυτοκίνητο. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Τι θυμάσαι την ιστορία. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή μη. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Και να σου πω ότι. Όχι, δεν το επεδίωξα το κάνει αυτό. Ναι. Ήθιστε όταν πεθαίνει κάποιο να υπάρχει μια υποκρισία, λόγια αγάπη κτλ. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι επικίνδυνο πια. Δεν ενοχλεί πια. Περνάει στην ιστορία. Ναι. Ναι. Για παράδειγμα. Τι θα πει για παράδειγμα? Για παράδειγμα. Ρε, πολλοί πεθαίνουν γύρω μας, με τους οποίους έχουμε συγκρουστεί, μας έχουν βρήσει, τους έχουμε βρήσει, έχουμε ανταλλάξει λόγια. Και όταν πεθαίνουμε ή πεθαίνουν αυτοί, όλο ένα καλό λόγο έχεις να πεις για αυτόν. Ενώ τον καλό το λόγο όσο εσύ δεν τον λες, να πούμε. Ναι. Περιμένεις να πεθάνει. Γιατί πλέον είναι. Δεν είναι όλοι έτσι. Όχι, όλοι έτσι είναι. Όχι. Διότι, μισό λεπτό. Διότι όταν πεθαίνει ο άλλος δεν είναι πια επικίνδυνος. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι. Δεν μπορεί να σου κάνει να σου δημιουργήσει θέματα. Πολύ απόλυτο σε αυτό. Όχι. Δεν θα είσαι μαλός για αυτό. Μα αν καταλάβεις, όσοι ζούμε στη γη, για τους συγγενείς μας, τους απογόνους μας, τους συγγενείς μας γενικά που είναι εν ζωή, δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Ούτε αυτοί έχουν να πούν κάτι καλό για μας. Όχι, όχι. Περίμενε, ρε Γρηγόρη. Όταν πεθάνει, να πούμε, περνάει στην ιστορία και λέει, και θυμάσαι τα καλά, να πούμε. Έτσι είναι γραμμένη η ζωή, ρε κόκκινε. Τώρα την ξεγράψουμε τώρα. Θα την ξεγράψουμε τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έτσι είναι. Δύο πράγματα. Είναι πολύ περισσότερες οι λύπες από τις χαρές σε αυτή τη ζωή. Ωραία. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Όπως το τζόγο είναι πολύ μεγαλύτερο οι ήττες από τις νίκες. Έτσι είναι και ο τζόγος. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όταν παίζουμε. Η ζωή αυτή. Αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Μάθε, λέω, στον εαυτό μου να απολαμβάνεις τις καλές στιγμές. Όσο διαρκώ. Ναι, ρε Γρηγόρη, αλλά Λάξε. Όταν πεθαίνει ο άλλος. Και μην φεύγει. Και όταν πεθαίνει και μην έχεις κακία. Γιατί να έρθει εκείνη η ώρα που να πεις τον καλό το λόγο. Ενώ όσο ζει, ας πούμε. Δεν μιλες τίποτα. Πώς. Αλλά γιατί να πεις κάτι κακό για κάποιον, ερώτηση. Για ποιο, τι θα κερδίσεις. Άντε και είπες κάτι κακό για κάποιον. Και τι έγινε. Ρε παιδί μου, λέμε οι άνθρωποι ένας για τον άλλον. Λες εσύ κάτι κακό για μένα, κερδίζεις κάτι. Λέμε, όχι, έτσι είναι η φύση μας. Ο ένας με τον άλλον. Εγώ δεν λέω. Πώς δεν λες, ρε Γρηγόρη, γιατί δεν λες, πώς δεν λες. Δεν γουστάρουν, από ρε. Πώς δεν λες, εδώ το γιατρό τον Ηρακλήδη του έρθει 1000 πίσω από την πλάτη του. Εγώ. Είπα κάτι κακό για την αδερφή. Τι αδερφή το λες, τι έτσι. Για την αραβωνιαστική σου. Αραβωνιαστική μου το λες. Για το δικαίωμα μιλήσω εγώ. Για το έτερο σου ήμιση. Να τρώπει εγώ και κουμπάρα. Πλάκα κάνεις. Ναι. Ό,τι θέλεις. Και κουμπάρα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, να σου βαρευτούμε λίγο.
Ναι. Είναι... Πρόσεχε, γιατί μπορεί να θυμώσει κανένας και να μας κάνει καμία μήνυση πάλι. Πρόσεξε πώς μιλάς, γιατί πρέπει να είσαι ευπρεπής. Εσύ το παράκανες. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Κοίτα, να είσαι ευπρεπής. Εσύ το παράκανες. Λοιπόν, κοίταξε. Συμφωνώ με την υποκρισία που λες. Είναι ένα κομμάτι. Δεν είναι υποκρισία. Όχι, είναι ανθρώπινη φύση. Δεν είναι υποκρισία. Όχι, είναι κάτι που το κατακρίνουν. Το θεωρείς υποκριτικό μετά να βγαίνει και να λέει καλά. Όλοι το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Δεν νομίζω όλοι. Όλοι το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε όλοι. Κάνεις τον καλό και τα λοιπά. Δεν το κάνουμε. Είστε αυτό που με ενοχλεί. Ρε Κώστα, εμένα από το να με βλέπεις στεναχωρημένο σε κάποια απώλεια, για να μπορέσεις να αντισταθμίσεις στεναχώρια με όλο αυτό που συμβαίνει. Εσένα, με βρίζεις. Όχι, όχι. Σε έχω δει πολλές φορές. Σε κηδείες πήγαμε, σε τέτοια και τα λοιπά. Είναι υποκριτικό το κλάμα σου. Υποκριτικό είναι. Καταρχήν όταν ένας άνθρωπος είναι... Είναι καλή άμυνα. Θα σου πω, θα σου πω. Όταν είσαι στεναχωρεμένος, δεν μπορεί να τρως αβουβάλι να πούμε. Ούτε να πίνεις σαν το βόδι να πούμε. Κατάλαβες. Όταν πήγαμε στην κηδεία του τραγουδιστή... Του Νίκου του Παπάζογλου. Ο Νίκος του Παπάζογλου που θα κάνουν οι Τουμπιώτες τώρα μια εκδήλωση κάπου πέρασε από το πάρκο τα Ιθαράπη. Τώρα 15 Ιουνίου. Δεν πρόσεξα και πολύ να το πούμε γιατί είναι Τουμπιωτάκι ήταν. Λοιπόν. Απλώς Τουμπιώτες. Δίπλα στο γήπεδο σου μένει. Ναι. Εκεί εθύμωσα, όχι μόνο μαζί σου. Πηγαίνανε εκεί πέρα. Έκανα, πήγατε στην κηδεία. Την άλλη, την ζώνησε στην πόζα που κατεβήκαμε και την έβριζε που έτρωγε και έκανε. Καταρχήν, ένα-ένα. Θα τα πει τα πράγματα όπως είναι. Πολύ πριν από την κηδεία, το μεσημέρι 12 η ώρα. Πήγε χαλαπάκιασες. Είχαμε γεύμα. Είχαμε γεύμα. Ένα. Και από τη στεναχώρια σου ήπια 4-5 τσίπορα και πήγε στην κηδεία. Πήγε εκεί πέρα στην κηδεία. Συγγνώμη, καταρχήν δεν ήπια 5 τσίπορα. 4-6 πόσα ήπια. Το σφινάκι το τσίπορο, έτσι τα μετράσει τα τσίπορα. Ξέρω εγώ, δεν προλάβαινα να μετράω. Υπάρχουν δύο τρόποι. Το δάκτυλο οριζόντιο και το δάκτυλο κάθετο. Εσύ κάθετο είναι το δάκτυλο και χοντρό κιόλα. Βέβαια. Είμαι ειδικό για κολονοσκοπήσει. Ναι, ρε κόκκινε, και κολονοσκοπήσει. Λοιπόν, πάτε, κάντε του στεναχωρεμένου. Ναι, θα σοβαρεύτω. Λοιπόν, δηλαδή, τι πιστεύει, ότι χάρηκα που συγχωρέθηκε ο Απόλυτο. Όχι, αλλά δεν στεναχωρέθηκε κιόλα. Πήγε εκεί να δει κανένα γνωστό, κανένα σελέμπριτ. Θα δει καμιά ακόμα να κάνει αυτό. Και τι θα κερδίσω. Τι θα κερδίσει. Ξέρει πόσε συγκόμενε έχουν βγάλει στι κηδείε. Ήσαν ομαλάρα, κανονικά. Γιατί αυτοί που πάνε στις κηδείες και πάνε και κάνουν στη χείρα και τα λοιπά και την παίρνουν μετά τηλέφωνο. Θες να βγούμε, θες να κάνουμε. Μπρεπολάκι. Άστε το παραμύθι τώρα. Σε μένα τα λέτε τώρα. Δηλαδή, εγώ είμαι ο χαζός, ο τρολός του χωριού δηλαδή και τα βλέπω παράλογα όλα. Και λένε αυτός λένε τρολό. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν έφυγε ο Τάκης, εσύ όταν βρεθήκαμε στην Πότσαρη, χαμογελούσες. Τι σημαίνει αυτό, δεν σου τρεναχωρημένος. Χαρούμενος ήμουν. Δεν θέλω άμα έχω ένα 4 χρόνια να ταλαιπωρείτε όταν πεθαίνει, είμαι χαρούμενο. Φυσικά. Ησύχασαν τα βάσανα. Δεν ήσουν χαρούμενο. Μια χαρά ήμουν. Σιγούλα σου ξέρω. Ε, σε καημένε τώρα. 4 χρόνια να μπαίνει και να βγαίνει τώρα στα νοσοκομεία. Πεθαίνει και λες γλίτωσε. Τι λες τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Άλλο. Χαίρεσαι. Γλιτρώνεσαι. Φεύγει. Μια χαρά. Τελείω. Γλίτωσε. Γλίτωσε. Δεν λες γλίτωσε. Γλίτωσε. Γλίτωσε σου. Όταν είναι βάσανο σε κάποιον. Ναι. Απλά. Γευτήκαμε περιπτώσεις που λέμε ότι το παλέψαν θα μπορούσαν να γλιτώσουν. Εντάξει. Τόσο η μάνα μου όσο και ο πατέρας σου. Εντάξει. Και πολλών ανθρώπων. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι. Κοίταξε, άλλο τι βγάζει προς τα έξω. Τέλος πάντων, για το Γιαννακόπουλο, γιατί το τραβάς. Δύσκολα θα πει κάποιος κακή κουβέντα. Και θα πρέπει να είναι πολύ μαύρο στην ψυχή για να πει κακή κουβέντα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, γιατί μιλάμε ένα-ένα. Μπορεί να βρεθεί κάποιο. Το καλό με τον Γιαννακόπουλο είναι ότι λέγαμε καλές κουβέντες και όταν ήταν εν ζωή. Αυτό θέλω να πω. Η διαφορά δηλαδή. Με όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται γενικότερα όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, ότι ο Γιαννακόπουλος εν ζωή εισέπρατε μπράβο και για την ιδιωτική του ζωή, αλλά και για την παραγωγική του. Να σου το πω. Αυτό είναι εύσημο. Πώς να σου το πω. Να σου το πω για να συμπληρωθούμε. Ναι. Όσο παίζαμε αντίπαλοι με τον Άρη στο μπάσκετ. Ποιος. Ο Ηρακλής. Το τι πινελίκι έχω ρίξει τον Γκάλι, δεν υπάρχει. Τι γκάξτερ, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Ότι δεν σέβομαι τον αθλητή. Μιλάμε για το Θεό του μπάσκετ. Τον έβριζε γιατί σε απάφτωνε, γι' αυτό. Όπως και οι υπαοξίδες, γι' αυτό τον βρίζανε. Ρε φίλε. Το Χατζηπαναγί, γιατί δεν τον βρίζανε οι υπαοξίδες. Όγδοος έβγαινε ο καημένος. Τι τον βρίζανε, το Χατζηπαναγί. Ένας υπαοξίδες. Νι, Χατζηπαναγί, άστο. Άστα, το είχα ακούσει 20 χρόνια. 20 χρόνια το Χατζηπαναγί. Νι, Χατζηπαναγί. Άσε τώρα. Δεν έχει πάει στην κερκίδα μέσα. Εγώ δεν πήγα στην κερκίδα. Εσύ πήγε στα ποδητήρια. Στα ποδητήρια πήγα. Στα ποδητήρια πήγα. Αλλού. Πρόλογο αλλού. Εντάξει, καλά τα λες, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και το Γιαννακόπουλο μπορεί να τον έχουν στην Πινελίκια. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα πράγμα. Εντάξει, γιατί και υπάρχει και κάτι το οποίο δεν θα το πω στον αέρα. Σχετίζεται με Ηρακλή. Τέλος πάντων, άστο. Και έφυγε ο άνθρωπος. Στο Θεό να πάει και από εκεί και πέρα η οικογένειά του ξέρει ναι, ρε, την απώλεια. Ναι, τελείωνε. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι με τον Ηρακλή το οποίο το θεωρώ κατακριτό από τη μεριά του. Το σταματάω εδώ. Λοιπόν, δεν μπορεί μιλάμε ή δεν μιλάμε τώρα. Ή το λέμε δεν το μπορεί λέμε. Να πει. Ναι. Είχε σχέση με την υπόθεση των λουλουδιών, παιδί μου. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό όμως δεν τον κάνει κακό παράγοντα.
τον κάνει κακό απέναντι σε μένα. Τον πάω τον Ηρακλή. Ναι. Κατά αυτό και την ομάδα του έκανε ό,τι καλύτερο. Ναι. Αυτό, δεν μπορώ να το κατακρίνω αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπει ότι έκανε ένα Παναθηναϊκό να μεγαλουργήσει. Ναι. Δηλαδή, ποιο μπορεί να πει κάτι σε έναν που πήρε 6 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα δεν μου λε. Στην κορυφή τη Ευρώπη, ρε φίλε. Δεν μου λε. Δεν τον έκανε πρωταθλητή Ελλάδο. Σαν να παίρνει 6 Champions League. Δεν μου λε τώρα. Ο Λικουρέζο είναι 84. Δεν ξέρω. Είναι 84. Τα έχει με την Καλογρίδη. Τα έχει με την Καλογρίδη. Ποιο δεν θα φεύγει πρώτο ο Λικουρέζο για προπονητή του Άρη. Δεν τον άκουσα καλά. Δεν τον άκουσα καλά. Ρε φίλε, μπορεί σαν να τον παπά του Διούδη τον άκουσα. Μπορεί να είναι η χρειά του. Τον παπά του Διούδη τον άκουσα. Μια χαρά είναι, τον ξέρω τον. Δεν τον βλέπω καλά. Άντε τον έχει φάει τον παπά του Διούδη. Τον παπά του Διούδη. Πού είναι στο κράτο, τον Παναθηναϊκό ή έφυγε. Όπου είναι φτωχιά, καταραμένη, παίζει τον Ξανθόπουλο να πούμε. Το έχει φάει το παιδί. Δεν το φάει. Ό,τι έχει πει για το παιδί. Που χαζό μάνατζερ έχει, ρε. Πιο χαζό από σένα. Εγώ θέλω για μάνατζερ. Εδώ πιο χάζω από σένα. Γιατί πιο χάζω από σένα δεν υπάρχει. Εγώ αν είχα. Σαν μάνατζερ μπορεί να είναι. Άλλο. Πιο χάζω από σένα. Τον βλέπει το Διούδη το. Το παπάρα. Ποιο παιδάρα, το παπά του. Ο παπά σου μια χαρά. Τι έγινε εδώ. Με σένα μιλάει σιγά να φωνάζει. Τι μιλάει σιγά του λέω. Τι μαμά μου του λέω, καταραμένη. Το στέλνει στον Άρη, λέω. Να παίξει μπάλα να οικονομήσει. Και μετά στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη προσέφερε, ήταν εξαιρετική. Τι να το κάνω, ήταν εξαιρετική. Δεν λέω όταν. Καλώ. Ρε φίλε, έχει ψωνίσει από σβέρκο, είναι γκαντέμι. Γιατί πάει στον Παναθηναϊκό, πάει να κάνει το βήμα εμπρό. Τη χρονιά που ο Παναθηναϊκό κάνει το κράκ. Γι' αυτό ο μάνατζερ του θέλει ξύλο. Ο μάνατζερ του Διούδη. Γιατί πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να το στείλει. Και το στείλει κάπου πάρει κάτι τραγουδά. Τι κράχ. Δεν μου λες. Κράχ. Τι. Τι θες. Με βρίζανε οι φίλοι. Ποιοι φίλοι. Για να διαβάσατε τι λέει. Μισό λεπτό. Ποιοι βρίζαν. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου. Με βρίζανε και γι' αυτό. Ο Βράνιες κλείνει στην Άντερλεχτ. Πάει κι αυτός. Πάει κι αυτός. Ο Αετός και το Λεοντάρι. Πάει κι αυτός. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Άλλο καπέλο. Τι άλλο καπέλο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να ψωνίσει. Ναι, ναι, τον μπουχαλάκι βλέπω δεν να πάρει ο άλλος. Δεν ξέρεις. Ναι. Πρώτος κάνει την προετοιμασία. Ποιος. Εμείς σήμερα πανηγυρίζουμε. Εμείς. Ναι, ναι. Που ήρθε ο Σαββίδης. Ναι. Έλεος. Γιατί. Δηλαδή πρέπει να έρθει ο Σαββίδης για να τελειώσουν οι μεταγραφές. Ποιος πρέπει να έρθει. Λάθος σκέφτομαι. Λοιπόν, κόκκινε. Λέω κάτι λάθος. Στο φίλο έξω που ήρθε από την Ολλανδία, τι του είπα. Τον Παοξή. Πώς μπορεί να χάσει ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Ο Πάοκ φέτος το πρωτάθλημα. Σε παρακαλώ, μην το πεις. Λοιπόν, μην το πεις. Δεν δηλαδή, για να χάσει αυτό μην το πρωτάθλημα. Θα το πεις άλλη φορά. Πρέπει να πέσει το αεροπλάνο. Πάει το αεροπλάνο του Πάοκ. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα, ρε μπαγάσε. Δηλαδή δεν χάνεται. Το λέω εγώ Ιούνιο μήνα. Ιούνιο, πάει το αεροπλάνο. Παιδιά, κομμένα ταξίδια με αεροπλάνο. Μόνο με τρία, με πλοία, με τρένα, με βαπόρια. Κόψε τα αεροπλάνα με αυτό που είπε. Λοιπόν. Αν θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα, την μεγαλύτερη που υπάρχει και μεγάλη εντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασ 1, ένα όνομα υπάρχει, Vitex Classic. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγουλου και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτσι, σε 1100 τετραγωνικά μέτρα που θα βρείτε τα πάντα για το βάσιμο και ιδέες ανακαίνησης, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Ο Μπουφόν στην Παρή, λέει. 7 εκατομμύρια το χρόνο. Ποιο? 2 χρόνια συμβόλαιο. Πόσα θα πάρει αυτός? 14 εκατομμύρια και η. Πόσα λεφτά θα πάρει αυτός? 7 το χρόνο. Λοιπόν, μάγκας στα 40-41. 41. Ναι, στα 41 να πάρει αυτά τα λεφτά. Μάγκας. Μάγκας. Γιατί? Μάγκας. Δεν σου είχα πει θα κλείσει σε μεγάλη ομάδα. Μπράβο του. Νομίζω όχι. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση για τη Ρεάλ. Άρα βρήκε. Τι άλλο. Έχει λοιπόν... την καλοσύνη, σε παρακαλώ, όταν καπνίζει. Ναι. Να μην πετά το τσιγάρο έξω από το παράθυρο, μην πάρουμε καμιά φωτιά. Ναι. Εντάξει. Okay. Έχει και τσιγάρο πιατάκια. Στασάκια, πώς τα λένε. Πώς λέγεται αυτό? Τσιγαροπιατάκι. Ρουφ. Ρουφιάνος είμαι εγώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πεις εκτός αέρα. Όχι. Τώρα το είπες δημοσίως, λέει τι έκανες τώρα. Για να αναδείξω ότι είμαστε πολλοί Ελληναράδες. Και εγώ και εσύ. Κάνουμε εδώ στο μικρόφωνο τους καμπόσους, αλλά στην ιδιωτική μας ζωή, σε ράμπα να πήρουν θα κάνουμε, τσιγάρο θα πετάξουμε το παράθυρο. Αυτό ποτέ. Ναι, με κόκκινο θα περάσουμε οπωσδήποτε. Όχι. Μάγκες είμαστε. Έτσι. Ζώνη μπορεί να μην βάζουμε. Ζώνη δεν βάζουμε καλά, ισχύει, εντάξει κτλ. Πράγματα που ισχύουν τα πράγματα. Είμαστε τα ίδια τα σκά με αυτούς που μας ακούνε. Εσύ που τρως πόρια και τα πετάς κάτω στο στούντιο. Τι πληρώνω, πηγαίνει ο Μανούσης. Τι στυλό. Τι, τα κάνω. Ναι. Μα... Που μου ξεφουσκώνεις τα λάστιχα. Και ποιος είπε, ρε φίλε, ότι εγώ είμαι σωστός άνθρωπος. Όχι, γιατί αναδεικνύεις όλα των υπολείπων δικών σου, τίποτα αυτό. Μα λέω και για μένα, πώς δεν έκανα αυτό που είπε. Δηλαδή. Το στόμα μου, το κακό, η βρωμοστομιά μου. Το στόμα σου, τα δόντια που σε καταλείπουν τώρα. Τα δόντια που φεύγουν. Είσαι στα δικαστήρια με τα δόντια σου. Γενικά εγώ στα δικαστήρια.
Και με τα πόδια σου. Αλλά πέστε μου τώρα με αυτόν τον προπονητή τον Ερέρα. Δηλαδή πραγματικά. Εδώ ο Λόραντ. Μετά από αυτό που άκουσα. Ο Λόραντ δύο μέτρα παλιγκάρα. Για μένα ειλικρινά. Τι? Μετά από αυτό που άκουσα. Τέτοιο πνευμόνι. Ναι. Δηλαδή αυτό άμα δώσει ένταση στα αποδυτήρια. Θα πει ξέρω εγώ τον μπακ. Δηλαδή, και παρακαλώ γίνεται, παίξε πάνω του. Γίνεται κλήρωση τρίτη αγωνιστική πάω κάρι. Με αυτό ο Σεπτέμβριο μήνα να πάει μέσα στην Τούμπα. Δεν τη βγάζει καθαρή. Η Δημήτρη δεν βγάζει. Δεν πάει. Εμένα ο παππούλος τώρα και στο διάλειμμα με πήρε. Καλό πες και εσύ λέει αυτός. Ο παππούλος ο Φάνης με πήρε τηλέφωνο. Τι αλήθεια. Γραφείο τελετών. Τι αλήθεια. Λοιπόν, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη που μπορείτε να βρείτε και στο www.listopartu.gr να τελειώσω. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν. Το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Τρεις γραμμές έχουν τηλεφωνήσει, πριν τηλεφωνήσετε και οι υπόλοιποι τρεις, να πω ότι. Καλά, με άρεξε και μεγάλο χορηγό είναι η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Εντάξει. Η οποία παίζει πολύ μεγάλη μπάλα στο Μουντιάλ, καθώς δίνει όλο το καύσιμο για το καλοκαίρι δώρο σε αυτούς οι οποίοι θα αγοράσουν αυτή την περίοδο το Hyundai. Το Σκόντα ή το Kia των ονείρων τους, τις εταιρείες οι οποίες είναι αντιπρόσωποι εσύ, περισσότερα. Μπράβο. Στο 2310-596-596 ή άμα πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο με το αλφακτέο κουπέ δεν αυγεί αυτό που ζήτησες. Τι κουπέ, με προπέρασε προχθές. Δεν υπάρχει προπέρα, προσπέρασε. Με προπέρασε προχθές. Προσπέρασε. Ένα i2-ended με, δύο πόρτες. Πού το βρήκε αυτό. Δεν υπάρχει κουπέ. Πώς αφού το είδα i2-ended με δύο πόρτες. Κουπέ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, σε λέω. Άλλο τρίθυρο. Τρίθυρο αυτό. Και άλλο κουπέ. Κουπέ λέγεται αυτό. Πώς θα γίνει. Άντε καλά. Πάρ' τον σχιζοδήμο, τον Παλοδήμο. Το σχιζοδήμο στο γύρο πάν. Όχι, το σχιζοδήμο, τον Παλοδήμο. Πάρ' τον. Πες, ο Ραπτόπουλο τον προπέρασε ένας τύπος. Προπέρασε. Με ένα eye to end. Κοπέλα ήταν. Να φάω το σίγμα. Με ένα eye to end με δύο πόρτες. Ωραίο ήταν. Οι τέσσερις πόρτες με το χαλάν. Δεν μπορώ να πούμε. Μάλιστα. Πάμε στον κόμμα. Στο κόμμα. Καλά. Στον Πάρη, στον Πρίντεζη, όπου θες. Ορίστε. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ. Μπρος. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Για ΑΕΚ, ξεκινήσατε για ΑΕΚ θα πούμε. Για ΑΕΚ, πες ό,τι θες. Καθένας ό,τι θέλει. Δύο λόγια για τον αριστερό οικολόγο δήμαρχο της Φιλαδέλφειας θα πω. Για τον Βράνιες, δεν άπησε τίποτα. Καλή επιτυχία στην εβδομάδα. Σε έδωσε ο κόκκινος πριν 10 μέρες να πούμε η παραπόρτο και τον κοροϊδεύες θα πούμε. γιατί γέλας. Γιατί γελάω. Δεν στεναχωριέμαι εγώ ούτε για λάθος. Δεν είπα ότι πρέπει να. Όπως θέλω, όπως απαιτώ και κάτι από το Κοτάκι δίπλα μου. Κοτάκι, όταν είχα πει ότι ο Βαρδινογιάννης δεν αφήσει τον Παναθηναϊκό να διαλύσει ποτέ. Τα ξέρει αυτό ο Κοτάκι. Όχι, συγγνώμη. Δηλαδή, κόκκινε, να δώσουμε το Βράνιες 2 εκατομμύρια. Μισό λεπτό, Κοτάκι. Δεν μου λες. Αφήνει ο Βαρδινογιάννης να διαλύσει ο Παναθηναϊκός. Όχι. Ισχύει τελικά αυτό που έλεγε ο Κόκκινος, που έλεγε βλακίες. Ισχύει. Μάλιστα. Και πρωτοκλασάτη παίκτες της ΑΕΚ, Αραούχο, Λάζαρος και Βράνιες. Ο Αραούχο δεν έρχεται. Τελείως. Πάει. Θα διαλύσει ΑΕΚ, ρε Μάγκης, πιστεύω. Αυτό σου είπαμε, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν σας λέμε ότι δηλαδή, έρχεται. Ρε, φίλε, περίμενε. Άμα φύγει ο Βαρέλα. Πέρσι όταν ήρθε ο Αραούχο. Πέρσι όταν σας είπα Μάιο ότι ο Αραούχο θα έρθει. Πάει. Ήμουν καλός. Και τώρα που λέω θα φύγει. Είναι είμαι κακός. Την ΑΕΚ δεν τη διαλύσαν όταν είχαν την ευκαιρία της ζωής τους. Τώρα δεν μπορούν να πάει. Ρε φίλε, την ΑΕΚ μόνο σου την έριξε τρίτη εθνική. Πλάκα μου κάνεις. Δύο λόγια για τον Δήμαρχο. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λέγε για τον Δήμαρχο. Σκουπίδια και ΑΕΚ δεν πάνε μαζί. Ναι. Αλλά σου υποσχόμαστε όλοι μαζί και ένας ξεχωριστά. Εσείς στον δρόμο το ξέρετε. Πάτε εκεί. Τα σκουπίδια, η βρώμα και η δυσοδεία θα είναι το ντεκόρ της τελευταίας του κατοικίας. Εσύ και τα. Έλα, άιντε. Πάμε. Άιντε. Βγαίνουμε στον αέρα και λέμε ότι να είναι. Δεν πιστεύω να είσαι και αριστερός να λες τέτοια πράγματα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, τι κάνατε, κόψατε τη συνέντευξη της Ωραία στη μέση. Για φούρε φίλε θα. Ανησυχούσε ο Κώστας. Φοβήθηκε. Άμα ήταν ο Λουτσέσκο όμως τρεις ώρες θα την είχα. Άλλο, άρεσε ή άλλο πάω. Αστιεύεσαι. Εγώ στο λέω. Αστιεύεσαι. Φύγαμε από την υποχρέωση, φίλε. Καλά σε λέει. Φίλε, αστιεύεσαι. Όχι, αλήθεια λέω φίλος. Φύγαμε από την υποχρέωση, φίλε. Έχεις δίκιο. Του Λουτσέσκο θα την κάναμε όλοι. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε πάνω στην γραμμή. Και άμα ήταν του Ηρακλή θα τη βάζαμε καθόλου. Τελείωσε. Ναι. Τι είναι η αλήθεια. Καλημέρα. Τι να κάνουμε, τα ψέματα θα λέμε. Σε αυτή την ηλικία. Ο Χάρος μας κάνει σινιάλο με τα φώτα. Σινιάλο με τα φώτα. Κουκου. Έλα, καλημέρα. Ψέματα θα λέμε. Κοτάκι μου. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Κώστα, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Αυτός ο Μανούσος. Γιατί δεν με την άλλη την Παοξού. Γιατί δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός
στον Πόλο πήρε το κύπελλο Ευρώπης. Πόσοι παίκτες παίζουν σε μια ομάδα Πόλο? Ε? Πόσοι παίκτες παίζουν σε μια ομάδα Πόλο? 7. 7. Ναι. Είσαι σίγουρος? Τι λες. Σίγουρος, ε. Και 7 είναι τα κονιάκ που είπε. Πόσο διαρκεί ένας αγώνας Πόλο, όπως ξέρεις? 4 δεκάλεπτα. Κοίταξε, όταν μάθεις τους κανονισμούς για το Πόλο, θα ξαναπάρεις τη λίγη. Τι σενιάρ, εσένα, όχι, για σου. Όχι, καλά. Εμένα να με βρίσεις. Ρέση, εμένα να με βρίσεις. Αλλά βρίζεις δύο συναδέλφους, ενώ δεν ξέρεις για το ίδιο το άθλημα πώς παίζεται. Ε, καλά σε λέει τώρα. 7 λεπτά, ξέρω εγώ. 7 λεπτά, ναι. Βάλε κανένα λεπτό ακόμη. Πόσες αλλαγές δικαιούνται να κάνουν? Ε? Ούζο μαγεία, τα βλέπω όλα τέλεια και τη στροφή ευθεία. Φύγε. Και σου φταίει ο Μανούσης που τον έκανε Μανούσο. Ναι. Σιγά μην παίζει και στο Πλατανιά. Ναι. Και η άλλη Παοξού. Η άλλη. δεν έχει όνομα. Η Παοξού. Πού να τη θυμάται, ρε, με τη σούρα που έχει. Καλημέρα. Από το πρωί την ξέχασε. το πάρει από τις 11, 3 ώρες. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια. Οι υπόλοιποι πέσατε. Ναι, λέγε. Κόκκινε. Ο ίδιος. Ρε, βγάζεις μία θλίψη, αγόρι μου, όποτε σ' ακούω. Δεν μια φορά, ρε, φίλε, να σ' ακούσω και να χαμογελάς, ρε, γάμο το. Ναι, ο λόγος που το λες, πες. Για στεναχώρια. Για ποιο θέμα. Γενικά, ρε, φίλε, βγάζεις στεναχώρια. Δεν είσαι για ράδιο, ρε, γάμο. Καλό παιδί, χρυσό, δεν είσαι. Βγάζεις στεναχώρια, ρε, φίλε. Δεν ξέρω γιατί το φίλετε. Πολύ στενά. Μην ακούς. Δεν το βγάζει ο Ραπτόπουλος, εσύ το βγάζεις πολύ. Μην ακούς. Γιατί να μην ακούω? Δηλαδή να χάσω τον άλλον, τον αλκοολικό, δηλαδή. Τι μου λες τώρα? Αυτό που λες όμως. Α, ξεχάσουμε λίγο τα προβλήματά μας, ρε φίλε. Πέρασε πολλά. Αντί χιλιμάρτων. Ποια είναι η θλίψη, για πες με ένα παράδειγμα. Κάτσε, να μας το πεις. Δεν είναι το ηχόχρωμά σου, είναι θλιβερό. Δηλαδή, πες, ηχόχρωμα είναι θλιβερό. Το ηχόχρωμα είναι θλιβερό. Το ηχόχρωμα είναι θλιβερός. Θα ήθελες... Δεν το βγάζει ορατό, εσύ το βγάζεις, έχεις θλιβερή φωνή. Έχω θλιβερή φωνή. Δεν ξέρω, θλιβερός, είσαι θλιβερός. Είμαι θλιβερός. Έχει μεταλλική φωνή, φίλε. Ερωτική φωνή έχει, μία, δεν το λες καλά. Ό,τι και να πάρουμε, εγώ... Βάλε σύγχυμα και ρώτησε. Ρε, καλά κάνεις και το λες. Βγάζεις λήψη, ρε φίλε. Δικαίωμα... Αυτό μου βγάζεις εμένα σαν ακροάτη. Τι να κάνω? Οι γυναίκες δηλαδή δεν υιοθετούν. Πώς είναι το Αρναούτογλου γυναικεία, έτσι λίγο που στο παίρνει. Έτσι ακριβώς είναι και δικιά. Κόφτανα, ρε. Okay. Τι δεν άκουσες τι λέει? Τι είπε? Είπε το στο φέρνει. Είπε και το πρώτο συνθετικό. Καλοκαίριασε και βλέπω χαλαρώσαμε και... Έχετε λαλήσει. Ναι, έχετε λαλήσει. Θλιβοφέρνεις. Όχι, άλλωστε ήθελε να πει ότι έχει ένα μέταλλο η φωνή σου. Μια σοβαρότητα, ένα... Θα ήθελε κάτι άλλο. Ήθελε μια άλλη μεταλλική φωνή. Μετά από 15 χρόνια να τα αλλάξουν αυτό το πράγμα με τον Κώστα. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Αυτός τώρα... να τον ακούσουμε και αυτό. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος περισυλλογής. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι τους βαράει η ηλίαση. Τους βαράει και οι μουσώνες του βαράνε, δεν ξέρω τι φταίει. Δεν ξέρω τι σου φταίει. Ναι. Ξεκινήσαμε με Άρη και βλέπω δεν τραβάμε να πούμε. Τραβάμε. Με τον Ερέρα να πούμε. Θα θέλατε ένα Γιαννακόπουλο για παράγοντα της ομάδας σας? Όχι ρε κοχέ. Έχετε να πείτε κάτι αρνητικό? Ναι. Ναι. Όχι, να τους πεις γιατί βρίζετε κάποιον και το χλεβάζετε όταν είναι ζωντανός και όταν πεθαίνει το δικαιώνεται. Για ποιο λόγο αυτό γίνεται αυτό το πράγμα? Σωστό. Γιατί, άντε πάλι. Και. Πάλι τύπησα εκεί πέρα. Τι κάνω? Μπράβο, συνέχεια τη βλέπω αυτή κάθε μεσημέρι. Έχει γίνει βίωμά μου αυτή εδώ πέρα. Πώς τη λένε, να την πούμε. Αυτή? Ναι. Ευγενία. Όχι. Στέλλα. Στέλλα. Νόμιζα ότι ο κουμπάρος είναι. Ρε κόκκινε, κοιλιά κάνουμε. Νόμιζα ο κουμπάρος είναι. Πάμε στο σπίτι. Κοιλιά κάνουμε. Ναι. Έχει θαμποθεί με την ομορφιά της κοπέλας εκείνης. Ναι. Ναι, έλα φίλε. Ορίστε. Έλα φίλε. Επόμενος. Έλα φίλε. Μαζί μου να το θυμόμαστε και τον επόμενο. Νόμιζα ότι είναι ο κουμπάρος σου ίδιος, δεν είναι εδώ. Κόκκινε, αναλώνεσαι με το Facebook, καταναλώνεις την ενέργεια τα σου πάντα εκεί πέρα. Κάνω. Χάνεσαι ρε φίλε εκεί πέρα μέσα. Καλά, διαβάζω μηνύματα. Διάβασε μηνύματα. Αυτός έχει ξεφύγει από το στάδιο, δεν θα προλάβει παρέλαση. Είναι στο στάδιο, δεν θα ζει μέχρι την παρέλαση. Φανταστείτε το στην Τούμπα. Ναι. Κάθε χρόνο τα ίδια λες, λέει. Δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Γλύφτης. Το λέει για σένα. Σε αποκαλεί γλύφτη. Εγώ λέω για να χάσει ο Πάοκ αυτό το πρωτάθλημα φέτος. Πρέπει να πέσει το αεροπλάνο. Μόνο αν πέσει το αεροπλάνο του.
Ο Παύλος ήταν μεγιστάνας. Που ποτέ δεν είχε μπράβους, ποιος μπορεί να το κάνει σήμερα. Σωστό. Ποτέ δεν θα μάθουμε πώς βοήθησε οικονομικά και ιατρικά. Σωστό, σωστό. Αυτό είναι ανταμοιβή του. Σωστό. Παρακαλώ. Η ερώτηση είναι. Ξαναβγήκε αυτό. Τι έκανε αυτό. Εντάξει, η ερώτηση είναι γιατί δικαιώνεται τον νεκρό και τον βρίζεται όταν είναι ζωντανός. Αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε. Εγώ έχω εξηγήσει. Αυτό είναι καλή. Ο νεκρός δεν είναι πια επικίνδυνος. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι ανταγωνιστικός. Όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι. Όχι μόνο αυτό. Πάμε, άντε. Ναι. Και τότε θυμόμαστε να βγάλουμε την καλή φορά μας. Λέγε φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Λιγμάχε, τι κάνεις. Δεν μπορεί, πονάει, έχει πάθει ψήξη. Ο ψηλός σήμερα που είχαμε συναντηθεί στο που δούλευα στο τελικό πέρσι, ρε, στο Βόλο. Α, το κτίνος, ο μπράβος, έλα. Μην μιλάς έτσι. Αφού σαν μπράβος είσαι, ρε φίλε. Εκτός κι αν είσαι με αυτό το σώμα και δεν παίρνεις λεφτά για προστασία, τότε είσαι μπούφος. Τι είχε και εκεί. Λες, τα λες από μακριά, μωρή κοτάρα. Και δίπλα σου δεν έλεγε τίποτα. Τζίγαντας έλεγε πόπονα κορμί. Αφού είναι θηρίο. Λέγε. Τι κάνεις, ρε. Καλά. Πότε θα έρθεις Αθήνα, ρε. Μου είπαν ότι είπες ότι θα έρθεις Αθήνα. Πήγα στον τελικό Αθήνα, δεν σε βρήκα όμως. Καλά, αφού δούλευα, δεν είμαι δίπλα στο Τίγρη. Πού, εγώ ήμουν από την άλλη μεριά. Πήγαμε εκεί που ήταν οι δημοσιογράφοι. Με βάλανε με τους δημοσιογράφους. Εμένα. Για να δουλεύει αυτός δίπλα στον Τίγρη, ψεύτικος ήταν. Ναι, το είδες πως είναι. Ψεύτικος ήταν. Δεν μου λες, ο Τίγρης σου δίνει. Παλεύεις, ρε! Όχι. Σου δίνει λεφτά, γεια σου λέει. Έλα έναντι. Όχι, ρε, τους δίνει. Τι του. Και καλοπληρώνει. Λε, άμα καλό. Όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει άλλος. Δεν καλοπληρώνει. Όχι. Εγώ ξέρω ότι πάει και μπουρμπουάρα αφήνει. Τι αφήνει? Απλώς είναι τράπεζα, δημόσιο. Δηλαδή, συγγνώμη, όπου πάει, είσαι μόνος στα γήπεδα μαζί του. Όχι, τι μόνος. Άρα, δεν αφήνει μπουρμπουάρα όπου πάει. Το είπα μια φορά για πλάκα και μας απάντησε σερβιτόρ, είστε. Άκου πνευμόνια, άκου. Καλά, θα με ξαναπάρει στο διάλειμμα ο μπαμπούλας και θα με πει 20% και στον κόκκινο. Μοιράζει ποσοστά ο μπαμπούλας. Έτσι. Γιατί γίνεται εκεί στο μπαμπ, Στον μπαμπ, κοίταξε να δεις. Βλέπουν ότι οι άλλοι οι δύο είναι ντε και καλά, να πούμε μάπα. Πήρα χαμπάρι μάνατζερ ότι ο Σαββίδης, να πούμε. Τη βάζει μέσα την ομάδα κάθε χρόνο και τα πληρώνει από την τσέπη του και σου λέει γιατί τα 800 να μην τα πάρω ένα 200. Κατάλαβες τι γίνεται. Με τους Ολυμπιακούς θα πες πολύ γύλιο εδώ πέρα, άμα τους δεις πως είναι. Φίλε Ολυμπιακοί, οι Ολυμπιακοί με μπουχαλάκι, ελληνοποίηση του Ολυμπιακού. Είναι έτοιμοι να εκραγούν, σου λέω, έτοιμοι να εκραγούν. Άστα να πάνε. Ναι. Αντιλαμβάνονται ότι και η δεύτερη χρονιά θα είναι χειρότερη από αυτήν την περσινή. Δεν είναι όπου θα είναι χειρότερη. Θα έχουν πάρει στο κρανίο γιατί τώρα καταλαβαίνουν τι γίνεται με τα λεφτά. Πώς γίνεται η κατανόμηση των χρημάτων, ναι. Τώρα που δεν πέφτει το μαρούλι, δεν υπάρχουν γουλανδρίδες να βάζουν από την τσέπη, να πούμε. Ναι. Έτσι. Έχει κάνει περικοπές παντού τώρα και έχουν τρελαθεί. Βλέπω σε κάνα τρίμηνο να μην πληρώνεται ο Τσουκαλάς και να θέλει να φύγει από εκεί πέρα. Γιατί όταν γίνονται περικοπές, γίνονται παντού, να πούμε. Ναι. Αυτός είναι ανεξύπνος, έκανε λεφτά πολλά. Εντάξει, μπράβο. Να είσαι καλά. Αν είναι μάγκας, μπράβο του. Να είσαι καλά. Όποιος κάνει λεφτά, μάγκας είναι. Όπως και να τα κάνει, έτσι δεν είναι κόκκινε. Στον καπιταλισμό που ζούμε. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι τα πολλά λεφτά, το σέβονται πάντα. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Ένας φίλος στέλνει μήνυμα και λέει αυτόν το ηχόχρωμα δεν το στέλνει στο Gay Pride να δει πολλά χρώματα. Το ηχόχρωμά σου είναι θλιβερό, λέει. Όχι, δεν το στέλνετε, λέει, από το Gay Pride να δει πολλά χαρούμενα χρώματα. Έχει θλιβερή φωνή. Να δει πολλά χαρούμενα χρώματα. Άκου θλιβερό ηχόχρωμα έχει. Ναι. Ωραίος ήταν. Καλημέρα, ναι. 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 Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώστα. Έλα. Σύλληψε τη δόξα του Δημήτρη του Μπούζα που βγήκε στη σύνταξη ο Πετρουλάκης. Ναι. Και είχε ένα πρωτοσέλιδο χθες στην εφημερίδα του με μαύρα και γράμματα. Κάνεις αυτό, ρε, ναι. Κώστα, άστα να μιλήσει. Τι έκανε αυτός ο Μουστάκης. Double και του χρόνου. Ναι. Δηλαδή, ο χρόνος που μας πέρασε ήταν το πρώτο double. Ναι. Double και του χρόνου σημαίνει πάμε για δεύτερο double. Εντάξει. Είναι δυνατόν να τους δουλεύει τόσο άσχημα. Κύριε Κώστα. Είναι δυνατόν να δουλεύει Κώστα, τον κόσμο. Κύριε Κώστα. Για μας έχεις να πεις κάτι. Τι? Για μας έχεις να πει κάτι. Για ποιους, για σας. Για μένα, για τον Κωστή. Γιατί να πω για σας. Γιατί να κάνω διαφήμιση κάποιον άλλον ο οποίος είναι αντίπαλος.
Καταρχά δεν κάνω διαφήμιση εγώ. Εγώ τον δυσφημίζω. Δεν το κάνει τελειμένα. Εγώ το δυσφημίζω. Δεν θέλω. Και γιατί δεν θες εσύ, εγώ δεν είμαι ακροατής που εκφράζω ελεύθερα τις απόψεις. Έχεις νοημοσύνη και άποψη. Δεν έχει νοημοσύνη και άποψη. Λοιπόν, έχει τοποθέτηση. Δεν θέλω για... Άρε κόκκινε, θα το τραβήξεις μακριά. Λέγε κύριε Κώστα, λέγε. Γρηγόρη, εγώ τοποθετήθηκα. Πάει, τελείωσε. Και δόξα τω Θεώ, αυτό, όπως τοποθετήθηκα, τοποθετήθηκα αρνητικά. Επομένως δεν κάνω διαφήμιση. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά ναι. ο Βράνιες... Ναι, απώλεια είναι. Μην κοιτάς απώλεια, το τελικό. Αλλά, σε ένα χρόνο φεύγει. Ναι. Παίρνει τα 2 εκατομμύρια. Πόσο, συγγνώμη, ο Βράνιες πόσο είναι, 45? Μέχρι το 19 έχει... Όχι, 45 χρονών πόσο είναι. 28. Γιατί το λες ότι σε ένα χρόνο φεύγει, δηλαδή δεν θα τα χρησιμοποιήσω άλλο ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο λέω λύγει το συμβόλαιο. Δηλαδή... Γιατί να μην πάρει τα 2 εκατομμύρια σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ναι μεν είναι καλός αλλά είναι επιρρεπή στην κόκκινη κάρτα σαν το Μάτος του ΠΑΟΚ. Κύριε Κώστα, Λάζαρος Βράνιες Αραούχο είναι από τους βασικούς ακρογωνιαίους λίθους της περσινής πορείας της ΑΕΚ. Θα αντικατασταθούν. Θα. Διότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 4 center back. Έχει Τσικρίσκη, έχει τον Όστοιτς, έχει Λαμπρόπουλο, έχει Τζανετόπουλο. Και Μπακάκι. Αυτή είναι 4 κεντρική αμυντική. 2 πλάγι back δεξιά. Ο Μπακάκης με τον Λόπεζ που εκπεριτροπής ο Μπακάκης παίζει και στόβερ. 2 αριστερά back. Όχι ο Λόπεζ, ο Μπακάκης με τον Κάλλο. Καλά είσαι εκεί, από εκεί και πέρα πες μας. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα θέλει 2 με 3 μεταγραφές τις οποίες θα τις κάνει. Εδώ είναι τα ζόρικα. Εδώ η αιμορροίδα τσιμπάει. Κλείσε, θα τα πούμε. Εδώ είναι τα ζόρικα. Πάμε επόμενη γραμμή. Εδώ η αιμορροίδα τσιμπάει. Καλημέρα, ναι. Δεν μπορώ. Έλα, παιδιά, να πούτε. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Μα πούτε. Βεβαίως. Καλημέρα. Είπα πιο μπροστά ο κόκκινος για εμάς έχει να πείτε με τον κύριο. Εγώ έχω να πω κάτι για εσάς. Να πείτε. Θέλω να σας κάνω ένα τραπέζι. Οχ. Τι όχι, μπορεί να έχει ούτε όχι ούτε μόχο. Πού γουστάρετε. Πάνω στο Χορτσιάτι, στην παραλία, όπου θέλετε. Πες. Εγώ βουνά δεν πάω. Όχι όπου θέλει, όχι ψυχούλα σου. Παραλία. Κατάρτι να σε πάρει με το ταξί ο αγωνός μου και να σε φέρει όπου θέλεις. Τελείωσε, κόκκινε. Εσύ μπορεί να με προσδιορίσεις που θέλετε να πάμε. Θέλουμε, ναι. Το τηλέφωνο το ξέρεις. Να σου πω το τηλέφωνο απ' έξω. Πες το. 820-660. Είμαι ο κύριος Ηλίας. Τελείωσε. Θα σου φέρω τον κόκκινο στην πρώτη σειρά του ταξί. Όχι, εσύ και εσύ θα έρθεις. Και εγώ θα έρθω. Έτσι. Εγώ θα κάτσω πίσω. Θα ασχεθεί. Αυτός θα φάει μόνο και θα πει υποχρεωτικό. Είστε ετοιμόλογοι, είστε Θεσσαλονικοί, τάκτο όλα πάνω στο είμαστε. Θα φάει. Από και άλλο. Θα φάει ή θα πιει κιόλας. Θα πιω. Όχι γουστάρει, θα το μέχρι παράσιμο να το βάλω. Και παράσιμο. Ότι δε τώρα να ρωτήσω κάτι έτσι έχω μια... Δεν μου λέτε, ο Μποτάρης στις εκλογές βγήκε με δικό του ψηφοδέλτιο. Ναι. Ναι. Γιατί εχθές εγώ είμαι Θρακιώτης. Ναι. Αλλά καμιά φορά Θρακιώτη ξέρεις δεν είναι πας τράξ βλάξ. Αλλά και πέντε τέτοιους κεφάλαιες. Και εμένα σε χθες με έβαλε στοίχημα να πούμε. Και εγώ ότι ο Μποτάρης δεν βγήκε μόνος του με συνδυασμό. Όχι. Τον έβγαλε λέει το συμβούλιο. Είναι αλήθεια. Όχι, όχι. Είχε τη στήριξη κομμάτων αλλά ναι. Με δικό του ψηφοδέλτιο. Ναι, ναι, ναι. Με κόμμα, με κόμμα. Όχι, όχι, όχι με κόμμα επίσημα, ανεπίσημα. Ναι. Την πάτησα κόκκινε. Εντάξει, τελείω. Όχι, δεν την πάτησα. Να πούμε ψέματα. Θα πληρώσει κάτι. Όχι, 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 όχι. Εντάξει, έχει δίκιο. Την πάτησα. Επισήμω, έχει τρίπλα. Επισήμω ναι. Δεν είχε κόμμα από πίσω του. Καλά, εγώ ξέρω τον Αβραμόπουλο και αν με τον πέρασα να εξηγούσα, ξέρει ποιο είναι ο Αβραμόπουλο. Που τον είχε πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για κλείσει. Αν τον Αβραμόπουλο. Λοιπόν, αυτό που είπαμε ισχύει. Ισχύει. Ναι, ναι. Θα με πάρει κόκκινε τηλέφωνο, έτσι. Ηλία, είσαι 73. Βάλω ακόμα 10. Πόσο? Άλλα 10 ακόμα. Καιρός να σε ρεθύριο. Άρα με πάρετε, θα με πειράξει πολύ να ξέρετε. Όχι, θα σε πάρω εγώ, τελείωσε. Να έτσι, περάσει πλάτη μου. Έχω τον αγκονό μου, έχω τον αγκονό μου, ταξί. Θα έρθω να σας πάρω και όπου γουστάρετε. Εντάξει, να είσαι καλά. Άντε φυλάκια, άντε, παρακαλώ, ένα λεπτό έχεις φίλε. Γεια σας. Καλώς τον.
Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για τον μπάσκετ, ρε παιδιά, τη γνώμη σας. Για ποιο πράγμα στο μπάσκετ, για τον... Για τους διαιτητές που θεωρούνται ικανότατοι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα απαγορεύεται να σφυρίζουν στο πρωτάθλημα, στο Α1. Πιστεύετε ότι μέχρι τώρα στους αγώνες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κάποιο παιχνίδι κρίθηκε από διαιτησία? Θέλω να το πιστεύω, ναι. Ποιο? Ποιο? Τέλος πάντων, να μην μακρηγορούμε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ξέρω... Δεν μ' απαντάτε όμως, σας παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Δεν πήρα για να σας δώσω απαντήσεις. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Ναι, και ρωτάω ότι... κάτι. Όχι, έχετε... Γιατί όμως... Ακούστε λίγο κάτι. Γιατί στην Ευρώπη ερώτηση που στην Ελλάδα ανήκανε. Θα σας πω γιατί. Γιατί ναι. Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία ναι. Έχει κόντρα. Έχει μεγάλη κόντρα. Βλέπετε... Καθάρισαν και το Γιαννάκη από τον Άρη, γιατί. Έτος. Τώρα γιατί κάνω μια... Γιατί ανέμενε ο Γιαννάκης... Γιατί προχωράμε την κουβέντα άλλου... Ο Άρης. Να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, τέλος πάντων... Ποιος κυνηγούσε τον Γιαννάκη? Ο Βασιλακόπουλος. Ο Βασιλακόπουλος, ναι. Ποιοι έχουν κόντρα τώρα? Ομοσπονδία, ΕΟ και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα το οποίο... Ναι. Να το, εγώ λέω, ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι που έχετε δίκιο. Και ναι. Λέω, πιστεύετε ότι στους αγώνες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού επηρεάσαν ιδιωτές αποτέλεσμα? Εγώ δεν είδα να επηρεάστηκε αποτέλεσμα. Γνώμη. Γνώμη. Εντάξει. Και κάτι ακόμη να σας πω και δεν έχουμε κλείνω, χρόνο. Έτσι. Συγγνώμη. Όχι, μα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σας ζητάω συγγνώμη, σας είπα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι αν θέλετε χρώματα για εξωτερική χρήση, υπάρχουν ακριλικά χρώματα της Vitex, τα ακρίλα Vitex, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις συνθήκες Ελλάδας, έχουν μεγάλη αντοχή και είναι ενισχυμένα για να διατηρούν τις αποχρώσεις τους στην έντονη ηλιοφάνεια. Θα τα βρείτε σε όλα τα καταστήματα Κοσμάγλου και μάλιστα και στο νέο κατάστημα στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτσι, εκεί όπου σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Περισσότερα στο 2310-303-173. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με την κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Φόρα το καλό είναι. Αλλά πρέπει να συνοδεύεται από το ανάλογο. Ο περίστροφο. Κοντό κάνει. Τι, μακρύ κάνει, κομμένη. Λοιπόν, παρέα με την Εσκιάδης Βαλοδήμος. Παίζει πολύ μεγάλη μπάλα τώρα στο Μουντιάλ. Μπορείτε να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας είτε από την μάρκα της Honda, είτε Hyundai, είτε Kia, με όλο το καύσιμο για το καλοκαίρι εντελώς δωρεάν από την εταιρεία. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, δεν είναι πλάκα, είναι η προσφορά του καλοκαιριού, ή στο 2310-596-596, περισσότερα τώρα εκεί, στην κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτου. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες, μόνο ένας φίλος. Δύο έχουν επικοινωνήσει. Τι θες να κάνουν καλοκαιριάτικα Δευτέρα, είναι ακριβής. Καλοκαίρι, δουλειά θα κάνεις το καλοκαίρι. Αυτά που βλέπω. Δουλειά θα κάνεις το καλοκαίρι. Μεταγραφές και... δεν έχει. Μουντιάλ της πλάκας. Είμαι ειλικρινής. Τι ειλικρινής. Αυτά που βλέπω τα λέω. Τι να βρεις, τι να πεις. Φέρε τον προπονητή στο Άρη, 10 λέξεις του βγαίνανε, 7 ψυχές του βγαίνανε μετά. 8 ψυχές, 2 λέξεις. Θα ρίξει και πατινάριζε, έχει μείνει από συμπλέκτη να πούμε. Ναι. Αυτό έφερα στον Άρη προπονητή. Άρα αυτό είναι έτοιμο να πάει στο Διαβαλκανικό για τον Παράσου Σουλίνη. Ναι, 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 ναι. 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 Καλό μεσημέρι. Έλα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, θυμάσαι πριν μερικές εβδομάδες που σου είχα πάρει τηλέφωνο πριν το γράψει οποιοδήποτε και σου είχα πει ότι πάνε να φάνε τον πρωτό από τον Ολυμπιακό? Ναι, πολύ καιρό πριν. Ένα μήνα πριν. Έτσι, μπράβο. Βέβαια τότε είχαν βγει μετά από λίγο και λέγανε ότι ο Πρωτό θέλει να γυρίσει και στο Βέλγιο στην οικογένειά του, του δείχνουν τα παιδιά του, τώρα πάει στη Λάτσιο. Ναι. Τώρα σου έχω καινούργια είδηση. Ναι. Ποιον πάνε να φάνε τώρα? Ναι. Τον προπονητή. Το ξέρω. Α, μπράβο. Και δεν το λες. Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιον θέλουν να φέρουν. Πάνε να φάνε, γιατί πάνε να το φάνε, ξέρεις? Συγγνώμη. Γιατί ζήτησε γρήγορους παίκτες στο κέντρο. Μεταγραφές και του λένε γρήγορους παίκτες. Επειδή δεν το γνωρίζω, ναι, ρωτάω. Το γνωρίζω καλά. Περίμενε, εγώ. Δεν είναι έτσι να το μιλήσουμε. Ναι. Τον Πορτογάλο που φέρατε τώρα. Ναι. Ακόμα δεν ήρθε, θέλουν να τον φάνε. Ζητάει, ναι, ζητάει πράγματα. Ζητάει. Ζητάει μεταγραφές. Ναι. Δεν θέλουν να κάνουν μεταγραφές. Ναι. Και κυρίως εκεί που έγινε η ιστορία ήταν με έναν Βραζιλιάνο, Λατινοαμερικάνο center back ονόματι Λέμα, για τον οποίο έβγαλαν ότι είχαν κάνει πρόταση και ενώ ήταν έτοιμος να κλείσει.
ξαφνικά πετάχτηκε μια ομάδα, δεν ξέρω εγώ από πού, και του έκανε μια ακόμα καλύτερη πρόταση. Και επειδή ο Πορτογάλος έχει άκρες στη συγκεκριμένη χώρα, δεν θυμάμαι που ήταν, έμαθα ότι αυτό είναι παραμύθι και έχει στραβώ σε άσχημα. Και αυτή τη στιγμή πάνε να τον φάνε και στο τέλος θα έρθει το καλύτερο, όποιον και να φέρουν κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο, θα έχουν τη δικαιολογία γιατί δεν έκανε μεταγραφές. Μέχρι να έρθει ο νέος προπονητής και να μάθει την ομάδα, δεν προλάβαμε. Βλέπω εκπομπή με τον Καρατζαφέρη να χαλάει. Στο τέλος αυτή θα πάρουν τον Αλέφαντο 80 χρονών. Δεν το βλέπω. Κοιτάξτε, το έργο στον Ολυμπιακό, δεν το βλέπω το έργο. Εγώ από σένα, άμα το ήξερες, περίμενα να το πεις. Ήξερα ότι θα τον φάνε, δεν ξέρω ποιον θέλουν να φέρουν. Και ξέρω ότι ζήτησε παίκτες με ταχύτητα, ιδιαίτερα στα τρία χαφ, και του κρατήσαν το Ρωμάο. Και πάνε να του φέρουν το Μπουχαλάκι, πάνε να του φέρουν το Μπουχαλάκι και να κάνουν βασικό τον Ανδρούτσο. Υπ' αυτές τις συνθήκες και με μια διαιτησία που δεν θα την ελέγχει, δεν μπαίνει πρωτάθλημα ούτε με σφαίρες. Το Ρωμάο ήθελε να τον κρατήσει. Δεν το ξέρω αυτό. Εδώ που χαλάνε τα πράγματα, και θα σου δώσω και την επόμενη πληροφορία, είναι ότι έχει σπαστεί άσχημα ο Φορτούνης, ο Τζαβέλας, στο Ολυμπιακό, γιατί πάνε να του φέρουν τον Τωροσίδη πίσω. Ναι. Και γιατί έχει σπαστεί? Περίμενε, ο Τωροσίδης... Στο πολιτήριο του Ολυμπιακού, τίποτα άλλο. Α, γι' αυτό. Και με τον Τωροσίδη πίσω, δεν. Κακός, καλός, αργός, γέρος, οτιδήποτε ο Τωροσίδης, αυτός ήταν ο αρχηγός. Πιο φαλακρούς από μένα είναι ο Τωροσίδης, τι να παίξει μπάλα. Δεν έχει σημασία. Στο ροκ, ένα ροκ, σιγά. Και έχει σημασία ολόκληρη ιστορία. Εσύ έχεις πει... Εγώ σου είχα πει τότε ότι θα φάνε κάποια στιγμή τον πρωτό, εκτός και να αποφασίσουν να δώσουν Φορτούνη. Γιατρέ, με έστειλες, ειλικρινά, είχα άγνοια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χαιρετώ. Ακού να δεις, δεν γίνονται αυτά. Ναι. 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 Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το ξέρω, εγώ το βγάζω, Αλέφαντος το ψιλολέει και κάνουμε δουλειά. Μάλιστα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Συγγνώμη που διακόπτω τη ροή, εγώ ήθελα να συνηγορήσω υπέρ μιας άποψης του κυρίου Ραπτόπουλου που ακούστηκε προηγουμένως ότι όλοι συνηθίζουν να επαινούν τον νεκρό. Ναι, γιατί είναι ακίνδυνος πια. Ακριβώς αυτό. Εκεί ήθελα να παραπέμψω σε μια φράση του Θουκυδίδη από τον επιτάφιο του Περικλή που λέει ότι ανάμεσα στους ζωντανούς υπάρχει φθόνος προς τον αντίπαλο. Έτσι. Ενώ αυτόν που δεν τους εμποδίζει πια, δεν τους στέκεται πια εμπόδιο, είναι το τιμούνε με ασυναγώνιστη εύνοια. Είναι κίνδυνος. Ακριβώς. Και ήθελα να σας πω ότι απλώς ο τρόπος που σκέφτεστε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, εγώ σκέφτομαι σύμφωνα με αυτά που ζω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτά που έχω διδαχτεί από τη ζωή. Αυτό κατάλαβα εγώ τόσο καιρό. Μα λέω για τους προγόνους να λένε και τι καλός και τι αυτός για τους προγόνους γενικά. Ενώ για αυτούς τους απογόνους και δεν ακούς σήμερα ένας εξιντάρης τι λέει για τους νέους. Τι νέοι, αυτά εμείς. Τους προγόνους του όμως, ο πατέρας μου, η μάνα μου, αυτό, η θεία μου, η προηγούμενη γιαγιά μου, αυτό έκανε εκείνο κτλ. Τρίχες. Τρίχες. Είναι ακίνδυνοι. Είναι ακίνδυνοι γιατί πεθάνανε, ενώ ο άλλος είναι ανταγωνίσιμο μέγεθος. Άμα γυρίσεις τους νόμους. Ακριβώς, έχει μια πρακτική σοφία ο λόγος σας. Το ξέρω, είμαι σοφός, αλλά δεν πρόκειται να δικαιωθώ πριν πεθάνω. Και εμείς θα λέμε τα καλύτερα για εσάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Είδες ρε τι είπε ο Θουκυδίδης για το Περικλή να πούμε. Ήποπτος, εσύ είσαι ύποπτος. Εγώ δεν έκανα κανένα σινιάλο με τα φώτα. Δεν ξέρω τι λέει ο Φαλακρός. Χαιρετίσματα από ένα χάρο από Καλαμαριά. Ναι. Γιώργος Χάρος. Καλώς τον. Πιλότος είναι ο Χάρος. Δεν ξέρω τι. Καλημέρα. Πολύ έξυπνο. Έλα φίλε. Τον έφαγες το φίλο. Τον έφαγες. Πάει, έπεσε. Πάει, έπεσε. Διαβάζω αυτά που. Άκου τι λέει ο Έρα. Μέχρι να τηλεφωνήσει άλλη. Λοιπόν. Λέει πριν από ένα μήνα έγινε η πρώτη επαφή με τον κύριο Καρυπίδη και ακολούθησαν 2-3 συζητήσεις. Θεώρησα πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον του, αποτελεί ένα στοίχημα για αυτόν ο Άρης. Oh. Και σε μένα αρέσουν τα στοιχήματα. Τον αρέσουν τα στοιχήματα. Και το μυροφορείο τον αρέσουν τα στοιχήματα, αλλά έφυγε από τον Άρη. Ωχ, έγινε το πνευμόνι τώρα με το, με το κόκαλο ενώθηκαν. Το τελευταίο τρίμερο σύλλογο πληροφορίας για το υπάρχον. Διάβασε ρε. Πονάει τον. Λέγε ρε γιατί. Πονάω. Εσύ πονάς την πλάτη, εγώ πονάω στο. Εγώ έπαθα ψήξη. Είμαστε κάτι σαν κατά εμένα. Ναι. Παλουκάρια. Ρε φίλε, δηλαδή είμαστε σε μια εποχή τώρα, εντάξει, είσαι και ο μεταφραστής. Αλλά λέω, είναι μια εποχή που ο κόσμος ψάχνει να πιαστεί από κάτι για να κακολογήσει.
Και λέει τώρα, Βερέρα. Λοιπόν, για τον κύριο Καρυπίδη αποτελεί ένα στοίχημα για αυτόν ο Άρης. Ναι. Όλος ο κόσμος σκέφτεται την κακή του και λέει και σε μένα αρέσουν τα στοιχήματα. Έτσι. Άντε τώρα, μάζεψέ το αυτό. Μάζεψέ το, δηλαδή όλη την κακεντρέχεια, την καχυποψία, την κουτοπονιδιά που θα λένε. Δεν υπάρχει, φίλε. Δηλαδή, λέω καμιά φορά, παραγγελία να το κάνει δεν έρχεται. Παραγγελία να το κάνει. Και πώς μιλούσε, πώς ήταν η φωνή του. Φαντάζεσαι αυτός ο άνθρωπος που νόμιζε ότι δεν βγαίνει η φωνή του. Ναι. Δεν ξέρω αν φταίει η ηχητική κάλυψη. Ποια ηχητική, το πνευμόνιο του φταίει, ρε. Τα σπλάχνα του φταίνε, ρε. Δεν ξέρω. Γέρος είναι. Τι δεν ξέρεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι δεν ξέρεις. Το φαντάζεσαι στην Τούμπα αυτόνα. Στο Καραϊσκάκι, άντε στο Καραϊσκάκι. Στην Τούμπα το φαντάζεσαι. Στη Χαριλάου με τον Πάο. Λοιπόν, αυτό το μάτς είναι ζωή θανάτου. Φανάτισε τους παίκτες. Πώς θα μπεις αποδυτήριο αυτός να φανατίσει τους παίκτες. Πώς. Σαν να ακούω τον Ταλάνα σε συνέντευξη. Δεκαετία του 70. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Έχεις κόσμο, είναι κόκκινο. Όχι κανείς. Δεν τηλεφωνάει κανένας. Δεν τραβάει εκπομπή. Τι να τραβήξει εκπομπή. Καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια αυτά έχω. Δεν είναι καλοκαίρι. Ξεκινάς με Άρη. Βλέπω πρωτοσέλιδα Άρη. Βλέπω. Ξεκινάμε με Ερέρα. Πώς θα πάει η εκπομπή. Πώς θα πάει η εκπομπή χωρίς πάω. Αυτό θέλει, δηλαδή. Τι ξέρω εγώ, τι φταίει. Χάλασε. Ρα, πόσο και να γλύψει πρωτάθλημα το Μπάοκ, ναι. Δεν θα πάρει ούτε μετά από 100 χρόνια. Γιατί ο Άπλας δεν βάζει λεφτά και ούτε πιστεύω έβαλε ποτέ. Απλώς κάνει μια καλή διαχείριση των εσόδων. Με δανεικούς και ελεύθερους πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Αν είναι μάγκας και μπορεί, ας κάνει 4 μεταγραφές των 25 εκατομμυρίων να αλλάξει επίπεδο, ποιος, αλλά πού ποιος, να τα βρει. Ποιος. Λέω 5-12. Μην μου πεις, λέει, για το 1,6 δις, ούτε ο Άντερσεν δεν θα έγραφε τέτοιο παραμύθι. Φίλε, 5-12. Ερώτηση. Έχει το δικαίωμα βάσει του financial fair play ο ΠΑΟΚ να δώσει 100 εκατομμύρια για μεταγραφές. Ερώτηση κάνω. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ κάθε έχει χρόνο. Το δικαίωμα να κάθε κάνει. Χρόνο ο ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα κάποια εκατομμύρια τα οποία καλύπτει με αυξήσεις με τον κου κεφαλαίου. Σε χάλασε το αυτό που του ρώτησε. Όχι. Έχει το δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να δώσει 100 εκατομμύρια για μεταγραφές. Έλα, φίλε. Ναι. Πες καλησπέρα, φίλε. Εσύ είσαι στη γραμμή. Ναι. Καλά, δεν μπορείς. Όχι. Καλά είμαστε. Γρηγόρη, για πες μου λίγο για αυτό που έκανε η ΕΡΤ. Τι έκανε. Τα συλλαλητήρια στη Μακεδονία τα έδειξε μόνο ένα λεπτό. Καλά έκανε. Και τα πάρτι αυτών το Gay Pride Might, πώς το λένε, ήταν μπήκε χορηγός. Καλά έκανε. Άρα και εμείς που βλέπουμε ΕΡΤ είμαστε υπούστερες. Γιατί δεν βρίζετε. Γιατί αυτός πάντα βρίζει. Γιατί αυτός πάντα βρίζει. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Μου δώσατε ένα λεπτό, δεν το ολοκλήρωσα γιατί με κόψατε. Ολοκληρώσατε. Δεν σας κόψαμε. Ένα λεπτό. Ο χρόνος διαφημίσεις. Ναι, συμφωνούμε. Θέλω να σας πω τον τάπλο του ΠΑΟΚ που θα το έχει ΕΣΑΙΤ τα επόμενα χρόνια. Ξέρετε ποιο είναι. Πείτε ο Κυριάκος. Αυτό θα είναι το μόνο τάπλο. Αυτό είναι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, δεν είναι. Κυριάκος, υπεύθυνος επικοινωνίας, πάει πάω. Ναι. Επικοινωνίας. Λοιπόν, αυτό το τάμπλ θα το έχει εσάγει να πούμε, τελείωσε. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας. Κοροϊδέα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ό,τι ναι. Θέλεις, πέρασε. Ναι. Δεν έλα. Έβρισε. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς είστε. Να ρωτήσω τώρα για χθες που έλεγε εκεί που είχες αυτόν τον Ηρακλή. Τόσο αρνητικά είναι τα πράγματα στον Ηρακλή. Ξέρετε εσείς τίποτα παραπάνω. Πολύ ωραία μίλησε ο Ηρακλειδιάς. Ποιος είπε ότι είναι αρνητικά και ωραία, πολύ ωραία μίλησε ο Μακουκούλα εχθές. Το στέλνανε οι αυτόνομοι θύρα 10 βρυσίδια. Αλλά επειδή αυτός είναι τρελός, λέει βρίστε με όσο θέλετε, εγώ θα σας τα πω μάγκες μου. Τα είπε πολύ ωραία, θα γίνει copyright να πούμε το 7 λεπτό του για τον Ηρακλή. Ήταν συγκλονιστικό. Δεν σου άρεσε. Όχι, δεν λέω αυτό. Ας πούμε φέτος. Ο Ηρακλής από το 0 πήγε την καρίτσα, πήγε να χάσει. Μετά ανέβηκε τρένο. Γιατί δεν αναφέρει και καθόλου στην άνοδο. Είπε λοιπόν ότι ο Ηρακλής ανεβαίνει χρεωμένος. Αυτό είπε ο κύριος Μακουκούλα. Ναι, ότι... αλλά γιατί, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η χρονιά για τον Ηρακλή ήταν λίγο θαυματουργή. Ήταν θαύμα αυτό που έγινε φέτος. Δεν ξέρω αν ήταν θαύμα, αλλά εδώ είπατε ότι θα τον πάρετε τον Ηρακλή και θα τον ανεβάσετε ξεχρέωτο. Και φαίνεται ότι ο Ηρακλής βγαίνει χρεωμένος επάνω. Αυτό λέει ο Μακουκούλα. Ξέρεις κάτι παραπάνω για την ΑΠΕ. Για ποια ΑΠΕ. Αυτό το αφημί θα πάρει τώρα ο Ηρακλής. Α, τι ΑΠΕ Λαγκαδά. ΑΕΠ, μωρέ, όχι ΑΠΕ. ΑΕΠ. Τι ΑΕΠ. Γιατί δεν περιμένετε λίγο, ρε φίλε.
Τι ΑΕΠ, ρε φίλε, ποια ΑΕΠ. Γιατί δεν περιμένετε. Του... Ποια ΠΑΕ θα πάρει τώρα. Του Παπαθανασάκη ΠΑΕ θα πάρει τώρα. Ποιο αφημί θα πάρει τώρα. Ανεβαίνει μέχρι το χρεωμένο. Ένα αφημί υπάρχει, ρε φίλε. Το χρεωμένο, ναι. Αυτό του κυρίου Παπαθανασάκη. Ναι. Υπάρχουν απλά. Μεγαλομέτωχο στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι. Κάποιοι... Κυρίες Παπαθανασάκη. Καμία σχέση. Όχι. Πώς καμία, καμία σχέση. Καμία λάθος σχέση. Πρέπει να βρεθεί το κεφάλαιο των 340.000 ευρώ για να γίνει η ΠΑΕ. Ναι. Και από εκεί πέρα να τελειώνει η κουβέντα με τον κύριο Βασιλιάδη. Ποιο είναι και αν υπάρχει χρέος για την υπάρχουσα διοίκηση στον Ηρακλή. Ναι, μάλιστα. Με τον Γουσού υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Α, εντάξει, άλλα έλεγε. Τι εννοείς, αν έχει πρόβλημα ο Γάμα Σίγμα. Ναι. Αφού ρε φίλε έχει 500 δισεκατομμύρια χρή. Εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια χρή, συγγνώμη. Μάλιστα. 13 είναι με τις αντιπαραλήψεις. Παναχαϊκή δεν γίνεται, δηλαδή. Ό,τι έκανε. Άλλο πράγμα η Παναχαϊκή και άλλο πράγμα ο Ηρακλής. Ναι. Άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, άλλο γάμα σίγμα Ηρακλή. Συμφωνώ, συμφωνώ, χαιρετώ. Συμφωνώ. Yeah. Τίποτα δεν είναι εύκολα. Μην νομίζω ότι είναι απελπιστικά τα πράγματα. Όχι. Παρακαλώ, δεν τον άκουσα τι είπε ο Μακούλα. Μπορεί να είναι ρεαλιστικά πράγματα, αλλά. Θα γίνει. Σε καλό δρόμο είναι τα πράγματα. Σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Εντάξει. Δεν λέω ότι ήρθε το μάνα εξ ουρανού. Εμένα πονάει η πλάτη μου τώρα και δεν μπορώ να φουλάρω. Αλλιώς θα σου έλεγα να καλό καλά. Δρόμο είναι να κλείσει τη χειρό. Στο φουλάρισμα την έπατσε ψήξη. Έλα φίλε. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώ τον. Από Φραγκφούρτη, Ολυμπιακό. Καλώ τον. Τι έγινε, μαύρε μέρε ετοιμάζονται, βλέπω. Μαύρε μέρε, άστα να πάνε. Αλλά από ό,τι βλέπω και γύρω-γύρω δεν κουνιέται και τίποτα. Αυτό καλύτερο, δεν είναι οπότε... δικαιολογία όμω για σένα. Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Και δεν βλέπω να πιέζετε τον κύριο Μπουτόταυρο για κάτι καλύτερο. Βλέπω χαϊδεύεται εκεί πέρα. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Βλέπω μια τάση να πούμε σιωπής. Γενικότερα. Λοιπόν, για άλλο πήρα να πω. Εμείς φέτος πάλι θα είμαστε για το Μπουμ. Για το Λούτσο θα είστε. Πήρα να πω για τις 3,5 ομάδες της πόλης σας εκεί πέρα για του χρόνου. Θέλω να βάλω ένα κουμάρι άμα δέχεται. Κουμάρι βέβαια. Σιγάρε απλά 3,5 ομάδες. Ναι. Χαλάρωσε λίγο, εντάξει. Ναι ρε φίλε, Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Καλαμαριά αυτές. Δεν είναι Καλαμαριά, καταρχήν είναι Απόλλων Πόντου. Απόλλων Πόντου. Δηλαδή, στον Πειραιά δεν υπάρχει εθνικός για σένα. Κάποτε ήταν τώρα. Υπάρχει ή όχι, ρε φίλε. Καλαμαριά είναι σε καλύτερο δρόμο από τον Ηρακλή. Αν θες μισό τον Ηρακλή, λοιπόν, μπορεί να πεις. Εγώ λέω σαν κουμαρτζής ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει πρωτάθλημα. Ο Άρης θα τελειώσει κάτω από έκτος. Ηρακλή και Καλαμαριά δεν ανεβαίνουν. Αυτή είναι η πρόβλεψη του Ιουνίου. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος το πρωτάθλημα, μόνο αν πέσει το αεροπλάνο της αποστολής, φίλε. Δεν βλέπω άλλο. Δεν βλέπω φέτος αντίπαλο. Είναι ναι, χρονιά του. Βλέπεις, έτσι. Αποκλείεται. Φέτος ήταν η χρονιά του. Και φέτος κατάφερε ήταν... και δεν πήρε τίποτα. Φέτος ήταν η χρονιά. Πώς δεν πήρε. Κύπελο με μεγάλη μπάλα πήρε. Έλα μου ρε κύπελο. Τι έλα μου ρε. 40.000 κόσμος μες στην Αθήνα την ξεφτέλησε. Πώς τι. Εντάξει αυτά είναι για εσάς εκεί πάνω να... Γιατί για μας εκεί πάνω. Εγώ δεν είμαι καθόλου εκεί πάνω. Φίλε, Φραγκφούρτη δεν είσαι. Φραγκφούρτη είναι ο φίλος. Φραγκφούρτη δεν είσαι. Αν άκουγε την εκπομπή ο κύριος Μαρινάκης, τι θα του έλεγες. Δηλαδή εσύ λες ότι τα πράγματα στον Ολυμπιακό είναι καλά. Τι θα έλεγες στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Καραμπαμπά, αν άκουγαν τώρα την εκπομπή. Καραμπαμπά, τι Καραμπαμπά. Καραμπαμπά. Συγγνώμη, τον και Καραμαμά. Για λέγε. Θα έλεγα στον κύριο το Μαρινάκη, θα του έλεγα εγώ σαν Ολυμπιακός, ναι. Άμα δεν γουστάρει να ασχολείται άλλο και ναι. Να ασχολείται καλά. Ναι. Να πάρει τη βαλιτσούλα του και στην αρχή της Παναγίας. Αυτά μου αρέσουν, ρε φίλε. Άρα ανησυχεί. 100%. Γεια σου, φίλε. Δεν ανησυχώ και πολύ γιατί βλέπω ότι και στους άλλους, στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ που είναι η βασική αντίπαλη. Ναι, βλέπω ότι και οι άλλοι δεν κονιούνται πολύ. Ναι, μάλιστα. Αλλά τον κύριο Μπουτόταυρο το βλέπεις λίγο νοχελικό, να πούμε. Μάλιστα. Κατανοητό. Κάνα δύο χρόνια τώρα που δεν. Όποιος Ολυμπιακός βγαίνει στην εκπομπή μας. Το ερώτημα που θα του κάνουμε, αν σε ακούει ο κύριος Μαρινάκης, τι έχεις να του πεις. Και να του λέτε έχω να του... με ευπρεπή τρόπο, ναι, να του λέτε με ευπρεπή τρόπο, κύριε Μαρινάκη, τον μπούλο αν δεν μπορείτε, του λες εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Αυτά έχω να του πω ότι έχω πάει και 6-7 φορές στο αεροδρόμιο. Ναι. Με υποδεχτώ παίχτες, άσχετα αν παίξανε ή όχι. Ναι, αλλά ναι. Ήρθανε φίλοι μας στον Ολυμπιακό. Ήρθανε... Τώρα με αυτό το Μπουχαλάκι, δηλαδή στο Ελευθέρω Βενιζέλο, δεν νομίζω να πας με τον Μπουχαλάκι, έτσι. Στο Μπουχαλάκι τώρα, ξέρω εγώ. Δώσανε στον Ηρακλή ιδανικό να ανέβει. Μάλιστα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε.
Ωραίο. Παρακαλώ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα. Καλημέρα, ναι. 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 Είναι Δευτέρα, είναι Ιούνις. Πάμε. Ορίστε. Ναι. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή. Γεια σας. Γεια σας. Από Γερμανία, Ανόβερο. Ανόβερο. Παοξής από το Ανόβερο, μάλιστα. Λοιπόν, φέτος με ξένους διαιτητές, άμα παίξουμε όλα τα ντέρμπι, ναι, δεν θα πρόκειται να δουν αυτοί ούτε την τέταρτη θέση. Το Άρης ΠΑΟΚ είναι στα ντέρμπι. Ο Άρης βεβαίως είναι. Είναι στα ντέρμπι. Άρα Άρης ΠΑΟΚ θα είναι ξένο διαιτητή. Μάλιστα. Βεβαίως θα είναι ξένος. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ. Να σας πούμε. Ναι. Τα 8 ζευγάρια που θα βγούνε. Να πούμε, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, γκρούπα Α, έτσι. Ο Βίγας σου δεν μ' αρέσει κόκκινη. Συνεχίζει. Ναι. Η Αίγυπτος. Ναι. Η Ουρουγουάη. Ναι. Οι δύο αυτές. Από τον άλλον όμελο το Τσε. Γαλλία. Ναι. Και Ντένεμαρκ. Ναι. Δανία. Ναι. Και Ντένεμαρκ, βρε. Ντένεμαρκ. Έψιλον είναι το Βραζιλία. Ναι. Το Βραζιλία. Με την Σφάιτ. Σφάιτ. Άλλο. Ποιο, η Σουηδία. Σφάιτ. Γκρούπε Τσε. Δεν περνάει η Σουηδία. Περνάει. Δεν περνάει η Σουηδία. Γκολ δεν μπορεί να βάλει. Καλά. Βέλγιο. Δεν περνάει η Σουηδία, σου λέω. Αγγλία. Αγγλία. Ναι. Από Βέλγιο, 95 παιχνίδια ο κάθε παίκτης έγινε. Άκου τώα. Το Β. Αυτοί μόλις δουν τις δροσίδες θα ξεχάσουν το ποδόσφαιρο. Θα παίζουν water polo. Τρελός ρε. Ποια Αγγλία ρε. Η Πορτογαλία και η Ισπανία. Η Πορτογαλία. Άκου να δεις τώρα. Η Πορτογαλία στο ξενοδοχείο θα παίζει ταύλιο Σάντος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ναι, για να δούνε ποιος θα πάει στο γήπεδο. Αργεντινή, ο άλλος όμιλος είναι Αργεντινή, Νιρεμβέργη. Δεν μ' αρέσει ο Βίχας κόκκινη. Το πολύ πάει να πεθάνω και εσάς. Δεν πεθαίνει σε Γερμανία, ναι. Μεξικό. Ναι. Και τελευταία είναι η Κολομβία με το, ναι, Πολωνία. Αυτά τα έπαιξες. Αυτά, ναι, τα έπαιξες. Εάν τα πιάσεις δεν θα μας παίρνεις τηλέφωνο. Θα άρχισε με το αεροπλάνο μας παίρνει να μας κάνεις βόλτα. Να. Γεια σου. Όχι, δεν τελείωσε. Γιατί εσύ δεν τελείωσες. Πού να τελειώσετε, παππού. Λογικό. Άκου τώρα. Αυτό το... Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία στις 2 Ιουνίου. Η ομάδα μας Ηρακλής Ελλάς. Αλλά εσύ παοξής, γιατί έγινες Ηρακλής Ελλάς. Εδώ στο Ανόβερο είπαμε. Όλο το Ανόβερο μπλε είναι, βρε, τα λέω εγώ τώρα. Είναι μπλε, φυσικά θα είναι μπλε και άσπρο. Και για κλείσω. Είχαμε 7 κατηγορίες. Μάρια, κλάρα, παντού γράφει ιστορία. Η μόνη ομάδα μέσα στη Γερμανία που βγήκε, και να φανταστείτε ότι έχουμε Έλληνα προπονητή. Δεν μ' αρέσει ο Βίχας κόκκινη. Γεια σου. Βίχα. Έναν τελευταίο, ναι. Γιατί βήχεις κόκκινε. Άλλον. Γιατί βήχεις. Αυτός ο Βίχας τι είναι. Δεν μ' αρέσει ο Βίχας. Λέγε φίλε. Λέγε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Καλησπέρα, εσείς μιλάτε. Έλα Κωστή να σου λύσω την απορία, Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Ξέρεις τι θα του έλεγα του Βαγγέλη. Βαγγέλη, σε ακούει ο Μαρινάκης, τι θα του έλεγες. Μα ακούει, Βαγγέλη, γερά μαζί σου για πάντα, υπομονή με ένα-ενάμιση χρόνο να ξεπαστρευτούν οι συνιστώσεις και μετά το ξανά το σιωρί το δικό μας πάλι το ρηβρόλεπο. Α, περιμένεις. Άντε γεια. Πολιτικά το πήγε, κατάλαβα. Δώσε άλλον, 30 δευτερόλεπτα να μιλήσεις, ναι. Ο Βίχας θα το κοιτάξεις, ναι. 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 Έλα φίλε. Άστον. Καλησπέρα. Μια ερώτηση να κάνω, Κωστή και Γρηγόρη. Να κάνεις δύο. Η φωνή του Ερέρα δεν είναι σαν τον Ντον Κορλεόνε στην ταινία Ο Νονός. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, Αχίλλειος Έξαρχος, έτοιμος για ειδής, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Σαν τη φωνή του μπαμπά του Διούδη όταν έρχεται στο Ζάμπικινε. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με κανελάκι για αμά και δήμου. Εμέφαγες ρε φίλε, εμέφαγες. Γκαχ, γκουχ. Είσαι εσύ κι άλλος ο Παζούλης μέσα. Γεια.